διότι από την εκπομπή αυτή έχουν βγει ήρωες, ήρωες της εκπομπής που γινόταν αιτία κάθε μέρα με το χιούμορ τους, με την καλή τους διάθεση, γιατί κάποιοι από τους σημερινούς ακροατές δεν ξέρουν τι θα πει Γιώργος Συρίγος, δεν ξέρουν τι θα πει Ιλουμινάτη. Με τον Γιώργο Συρίγο και τον Κώστα Χίτα, το φιλαράκι μου, τον αδερφό μου, που τόσο άδικα κατηγορήσανε, θα τα πούμε μια φορά κι αυτά, που βρήκαν ένα δημοσιογράφο που κοίταζε να πείσει τον καλεσμένο να έρθει. Και όλοι έτσι μιλάνε, μην νομίζετε. Έλα αδερφέ, εδώ εγώ είμαι, θα σε κάνω ό,τι θέλεις, ρε, μη στεναχωριέσαι. Και μετά σε στείλουνε και σε πυροβολούνε. Και ο Κοτσαρίς, να πούμε, την πλέρωσε. Παόκι ο Κοτσαρίς. Ναι, αλλά και δημοσιογράφος θα βγάλει το ψωμί του, εσύ ρε μεγάλε. Στο φούρνο που έχεις, αγκόπ. Όταν έρχεται ο πελάτης, το ρωτάς τι ομάδα είναι και μέχρι πότε οι ομάδες θα γίνονται τι, να βγάζουμε κακό αυτό. Ο φίλος, ευγενές, ωραίος άνθρωπος, εχθές στο τέλος μου λέει, λέει, το βγάζει τον Πασχάλη. Θέμα πρώτον, η διαφορετικότητα είναι ανεκτή από αυτή την εκπομπή. Μεγάλε. Θέμα δεύτερον, δεν ξέρω τι κάνει. Και όπως είπε και ο τεράστιος Αριστοτέλης, κατά την απουσία μου μπορείτε και να με μαστιγώσετε. Μα μα λείπω εγώ, βαράτε τον αέρα. Α, εδώ είναι ο Αριστοτέλης, εκείνο ο Αριστοτέλης. Δεν με νοιάζει τι κάνει αλλού. Με νοιάζει ότι εδώ είναι Κύριος. Με το γαβά του, με την πλάκα του. Και κάνει παρέμβαση εχθές από το νοσοκομείο του Πόνου όπου βρίσκεται. Και βγαίνει άλλος, λέει, τι το βγάζει. Ρε, άρρωστος είναι ο άνθρωπος, στο νοσοκομείο είναι. Δηλαδή, δεν το σκέφτηκε. Βγήκε την άλλη φορά το άλλο, το αλάνι, από την Ολλανδία. Τι το βγάζει τον Νίκο, τον Καβασάκη. Τι δες, ρε, που δεν θα μιλήσει η φωνή του Νίκου του Καβασάκη. Του παλιού του Παοξή που αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο κόσμο που σκέπτεται όπως αυτός. Ενδεχομένως λάθος σε κάποια θέματα. Παρασυρώμενος από τις αναμνήσεις του, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει. Και δεν θα μιλήσει ο Νίκος, θα μιλήσει εσύ 100 φορές να μην ξαπάρεις τηλέφωνο. Και έλεγα λοιπόν, τώρα που κατέβαινα, το μυαλό μου πήγε ρομαντικός. Γάρ, το γάρ κολλά εδώ. Χρήστος και όσοι μαζί μου, αγάπη μου όμορφη. Είναι ο αγαπημένος μου. Καλημέρα, πλάκι μου. Καλημέρα, μωρό μου. Όλα τα παιδιά τα αγαπάω. Αλλά και ο Χριστός είχε αδυναμία στο ένα μαθητή του, τον Ιωάννη, που έγραψε και την Αποκάλυψη. Και ο δικός σας ο πρόγονος εκεί που σας έχουν βάλει, ο ποιος ήταν, ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ, ποιος ήταν αυτός που είχε τα 12 τα παιδιά. Ο Ισάκ τα είχε, 12 παιδιά έκανε. Τον Ισάκ. Πουτσούλας ο Ισάκ. Ναι, βγάλεις 12 αγόρια, δηλαδή τουλάχιστον δεν είχε και 10 κόρες. Αβέρτα γιους έβγαζε. Τους θυμάσαι πως σου λένε? Κανένα δεν θυμάσαι. Δηλαδή άμα μπουν τώρα 5 Γερμανοί με τα αυτόματα και σε κολλήσουν στον τοίχο και σου πούνε ποια ήταν τα 12 παιδιά του Ισάκ, ούτε ένα, ναι, φάτε με θα πεις. Δεν ακούω. Θα πεις ψέματα. Δηλαδή θα λες άλλα, τα έχουν γραμμένα αυτοί, ρε. Πάει, θα σε θερήσουνε. Εάν σου πω μερικά θα δεις ότι τα ξέρεις. Α, μόνο που αν σου πω ποιος ήταν ο αγαπημένος γιος από τα 12, ο πιο μικρός, ρε, ο Βενιαμίν, την έβγαλε ο Χριστάρας, την έβγαλε ο Χριστάρας. Παιδί, φέρνε λουκούμι στο παιδί. Έφτασε.
Κουβάλες Γερμανία έξω από το Λίμπερο να πούμε. Ο Βενιά, έχω κι άλλο που ξέρεις. Ποιος πρόδωσε το Θεό, το Χριστούλη μας. Ο Ιούδας, δεύτερον. Έχουν φτάσει στο δεύτερο πάτωμα οι Γερμανοί. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Θα σου πω κι άλλο να. Πολλά να τα λεφτά. Άλλο. Να έτσι. Εντάξει, τόσο πολύ να το ξέρεις. Ποιος έγραψε την. Όχι, δεν ήταν αυτός. Δεν ήταν. Ιερείς. Οι Ισραηλίτες από ποια φυλή είναι, όλοι είναι το ίδιο, πάντα. Ναι. Δεν ξέρεις. Λεβί. Ο Ιζαχάρ. Ο Ιζαχάρ, ο Βενιαμίν, ο Λεβί, ο Ιούδα, ο Ζαβουλών. Άλλοι ποιοι ήτανε. Ήτανε καμιά 5-6 ακόμα. Είναι αυτοί που το ρίξαν μέσα στο πηγάδι, ρε, τον Ιακώβ. Το ρίξανε μέσα στο πηγάδι να πούμε, τον φάγανε οι κουφάλες και έγινε όλο το θέμα, μπας περιπτώσει. Κατεβαίνοντας λοιπόν να έρθω στο Λίμπερο, με παίρνει τηλέφωνο ένας παλιός τρελάκιας τον Ιλουμινάιτη, ο φίλος μου ο Μπέτο, ο Μπετονιάς. Πού βόσκεις βρε? Μου λέει, του λέω κάπου, μου λέει είμαι εκεί, γυρίζω τον βλέπω, αυτός δεν με βλέπει, τον βλέπω. Πάω κοντά του, λέω με είδες που σε είδα. Ρε τον Μπέτο να πούμε. Και εκεί θυμηθήκαμε τους τρελάκιδες. Έχει τρέλα πολύ. Είχαμε βγάλει πολύ. Είχαμε το μάτι του μέλλοντος. Ένας απίστευτος τύπος που έστελνε μηνύματα τρομερά. Αλλά τους όλους τους τρελούς τους μάζεψε. Όταν μια μέρα έρχεται ένα μήνυμα, τότε είχαμε πάνω από 150 μηνύματα την ημέρα. 200. Μια φορά πιάσαμε 600. 35% ακροαματικότητα η εκπομπή πετάει. Και πάνω στο Ραπτόπουλο. Και έρχεται ένα μήνυμα που έλεγε σε 687 μέρες η γη τετέλεστε. Έρχονται οι εξωγήινοι να μας καταλάβουν. Το διαβάσαμε, γελάσαμε. Σε μια εβδομάδα ξαναχτυπάει, είχε βγάλει 7 μέρες. Σε τόσες μέρες βρίσκομαι στον Κρόνο, είμαι περικυκλωμένος, ζητώ βοήθεια από το σύμπαν. Και σταματάει εκεί το μήνυμα. Χάνεται κάνα δύο μήνες. Ξαφνικά γυρίζει, πώς την έβγαλε από τον Κρόνο, ένα, και αρχίζει και μαζεύει τρελάκιδες. Και γίνεται πανηγύρι σε όλους αυτούς. Βγάλαμε, κάνει στέλνει ένα μήνυμα ο χαζός της Κοζάνης. Ακολουθεί ένας ο χαζός της Κατερίνης. Βγαίνει ένας Ερέος. Ο χαζός από τα Ζωνιανά μας στέλνει μηνύματα. Σύλλογος φίλων πάω και τα Ζωνιανά. Πανηγύρι σου λέω. Και περίπου σαν και εκείνη την εκπομπή. Περίπου. Εντάξει, εκείνο δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Δεν ξανάγινε και δεν θα ξαναγίνει. Αλλά σε εκείνες τις αρχές βαδίζουμε και τώρα. Και βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν και σε περίπτωση που δούμε και κάτι στραβό, κοιτάζουμε να το διορθώσουμε. Ωρα, πού πάμε ρε. Πού πάμε. Άμα δεν μπούμε εμείς λοιπόν να το σιάξουμε το θέμα, πώς θα γίνει. Αν λες τι το βγάζει και ο άνθρωπος παίρνει τηλέφωνο του νοσοκομείου, α, ύπρε. Αίπρε, που λέγανε και οι προγόνοι μας στην Κωνσταντινούπολη. Γουλίτσα νεράκι. Καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο, τους βάζουμε το καράβι και παίρνουμε την κατηφόρα από τη Βενετιά για την Ελλάδα και μετά αριστερά ίσια πάνω να βρεθούμε Θεσσαλονίκη. Τσιρίγο και Μανεβασιά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μέρα χαράς, αλλά πραγματικό πανηγύρι. Ετοιμάζονται οι καφετέρειες προσαρμοσμένες πλέον στη νέα μόδα. Έξω από την καφετέρια και ένα μαγκάλι να ψήνει. Και γύρω γύρω με τα τσίπουρα. Τώρα το ζήσα προχθές. Εδώ έχω ένα μαγαζί, μικρό καφέ λέγεται.
Καμιά φορά όταν δεν πάω κάτω, πάω εκεί, είναι όλα τα παλιά τα λάνια, όλα τα μαγκάκια εκεί από το διοικητήριο, παλιά λαγανε αγορά. Βάρνα, Σικές, Νεάπολη, ένας και ένας. Και μεγαλύτερη. Πανηγύρι πραγματικό απέναντι, μια καφετέρια πιο χλιδάτη, πιο αυτή και τα λοιπά, και αυτή το ίδιο. Όλα τα μαγαζιά δουλεύουν και με χαρά περιμένουν να έρθει η ώρα του αγώνα, να δουν την ομάδα τους να παίζει και να παίζει και να παίζει με τέτοιο τρόπο που λες, Παναγιά μου, ας μην τελειώσει. Γι' αυτό σας λέω. Ρε μάλα, το νου σας, ρε μάλα, το νου σας καλά, ρε μάλα. Το νου σας, ρε μάλια, μην το χαλάσουμε. Μόνο εμείς μπορούμε να το χαλάσουμε αυτό. Το πανηγύρι που έχει στηθεί από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ένας κόσμος, μια ομάδα. Μια Ευρώπη, μια ομάδα. Από παντού για την τουμπάρα. Άρα και γίνει και η καινούργια, τι έχει να γίνει. Τι πανηγύρι είναι αυτό. Και από πού δεν έρχονται τα πούλμαν. Δεν άκουσα τα γιαριτσά ξεκινήσανε. Η Αλεξανδρούπολη έχει περάσει την Αμφίπολη. Η Πελοπόννησο έφαγε τα σουβλάκια του στη Λαμία και συνεχίζει. Ο Πανελλήνιος θα έρθει. Αερόπλανα από τη Στουτγκάρδη θα έρθουνε. Και εδώ το πανηγύρι ετοιμάζεται. Να μπουνε μέσα, να παίξουνε την μπάλα που παίζουνε, να χαρεί τα παόγια της σειράς μου, τα μπάρου το καπνισμένα, τα νέα τα παιδιά, να κελαϊδίσει τέσσερα, να αναποφτούνε τα κόκαλα των παιδιών που τόσους έχουμε θρηνίσει και στην κερκίδα και στους δρόμους. Να γουστάρει η Λιούπολη, η Σταυρούπολη, η Βάρνα, το Κορδελιό, οι Αμπελόκηποι, οι Μακεδόνες, το Κέντρο, στην Αριστοτέλους αυτοί που μαζευτήκανε και ζητάνε πολιτικό άσυλο, το απόγευμα θα είναι στην Τούμπα. Γιατί η Τούμπα είναι μια αγκαλιά. Έχει όλο το Βυζάντιο. Ας είναι και Προύσαλης, ας είναι και Τραπεζούντιος, ας είναι και Μυρσίνιος, ας είναι από την Έφεσο, ας είναι Σμυρνιός, ας είναι Θρακιώτης, ας είναι από τη μεγάλη πρωτεύουσα του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη. Το πω πως το λέγανε παλιοί. Την Κωνσταντινούπολη. Έτσι τη λέγαμε παλιά. Εμείς που ξεκινήσαμε από εκεί, εγκατασταθήκαμε! Σε αυτό το κομμάτι της γης το δώσαμε αξία, σας μάθαμε καλλιέργειες, φέραμε την Άμπελο, φέραμε τον καπνό, το ρύζι, πορτοκαλιές, μηλιές και φυτέψαμε και πρασινίσανε τα βουνά και τα όρη και οι παιδιάδες και ζώα. Η μάνα μου μου έλεγε για το ένα θιό παύ, αυτό ξέρω εγώ, προθιό από το μηλιό, από εκεί που είναι η γιαγιάκα μου και ο παππούς μου ο θεολόγος. Αυτό μου μιλιό. Κωνσταντινούπολης, αυτή που ήταν παράλληλο, την κάναμε τα καράβια. Και αυτή λέει που ήταν στα βουνά, περάσαν από τα βουνά στην Ελλάδα με τα πρόβατα και τα κατσίκια μαζί. Του λόγου σου, από πού είσαι. Από πού είσαι. Και ταυτότητα. Γιατί ρωτάς από πού είμαι. Γιατί δείχνεις για μεγάλος αετός, μωρά αδερφέ. Τι ωραίος είμαι.
Είμαι ωραίος, ρε, ωραίος ως Σαλονικιός, ωραίος ως Παοξής, ωραίος σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Είμαστε ωραίοι! Είμαστε ωραίοι! Ομορφάντρα μου! Πουλάκι μου! Και ένα τραγούδι! Ακούγεται! Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα που δίνει ο ΠΑΟΚ κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Μην ακούτε τι σας λένε οι παραπληροφοριοδότες. Μην ακούτε τι σας λένε οι αντιπαοξίδες. Να ξέρετε ότι τα κάστρα από μέσα πέφτουνε. Εμείς στα θέματά μας δεν υπάρχει Άρης. Κανένας Άρης. Κανένας Παναθηναϊκός. Κανένας Ολυμπιακός. Καμία Τσέλσι, καμία Μπαρτσελώνα. Υπάρχει μόνο η αποστολή Αντοβόλη που μόλις ήρθε και ο αγώνας με τον Απόλλωνα που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι όλο το θέμα. Και μετά για τον μεγάλο αντίπαλο της πόλης, τον Άρη Θεσσαλονίκης, έχει καιρό μπροστά να κάτσουμε, να σκεφτούμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ετοιμαστούμε για το μεγάλο ντέρπι που θα έρθει όταν είναι η ώρα του να έρθει. Πάρε πρώτα το Μανχάταν και μετά θα πάρεις το Βερολίνο. Αλλά άμα φεύγοντας έχεις αφήσει το Μανχάταν αφρούρητο, έτοιμο να επαναστατήσει και να στοιχώσει από πίσω, για ποιο Βερολίνο και για ποιο Νάρι μου μιλάτε? Ένας είναι ο αντίπαλος σήμερα. Αποστολή Αντοβόλη, καλώς ήρθες. Και δεν είναι άλλος από τον Απόλλωνα. Θέλω επάνω σε αυτό. Καλώς σας βρήκα. Γιατί δεν με ακούω, δεν με ακούω. Πώς δεν σε ακούς, ρε, φιλιάδα? Είναι δυνατόν? Θέλω να... από το τρίτο κανάλι, θέλω. Αποστολίτσα, τι όμως δεν είσαι σήμερα, γλύκα. Πού σκόρδα το κοριτσάκι μου? Ναι, ανθρώπινη. Όχι εκείνο το επεισοδιακό. Είμαι για το γήπεδο. Θα πας γήπεδο? Πουλάκι. Δεν μου είπατε ότι θα με πάτε στο γήπεδο? Ναι, μία μέρα σίγουρα, μόλις θα γίνει καινούργια τούμπα. Βέβαια. Μέχρι τότε θα επιβλέπω την παλιά. Την παλιά εκεί πέρα να πάρεις τις τελευταίες εικόνες που ενδεχομένως να είναι φέτος. Και γεμάτη εμπειρίες να γυρίσουμε κι εσείς κι εμείς στην καινούργια τουμπάρα που θα ετοιμαστεί. Και λέω τώρα και θέλω τη δική σου τοποθέτηση. Ναι, 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 ναι. Όταν έτρεχες, τα εμπόδια τα βάζεις όλα μαζί, τα πηδούσες ένα-ένα. Ένα-ένα τα πηδούσα. Πόσα εμπόδια ήτανε? 10. 10. Μόλις... Εξαρτάται. Ναι, αλλά 10. Για 100 μέτρα, 10. Στα 100. 110 μέτρα είναι. 110 είναι για τους άνδρες. Για τις γυναίκες είναι 100. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο μικρή απόσταση. Μάλιστα. Των εμποδίων μεταξύ τους. Σοβαρά, ρε φίλε, δεν το ξέρω. Ενώ στα άλλα, ζούμε στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα, στα 800 μέτρα είναι 800 άρια και δεν κλέβετε 10 μετράκια. Έτσι, δεν κλέβουμε τίποτα. Όταν λοιπόν πηδούσες τα εμπόδια, πηδούσες το πρώτο ή πήγαινες 3 μαζί, 2 μαζί, ξέρω εγώ? Όχι δε, πρώτο το πρώτο, έπειτα το δεύτερο, το τρίτο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον Απόλλωνα και με ζαλίζουν τον έρωτα για το μεγάλο ντέρπι που ακολουθεί με τον Άρη. Και εγώ με τι πρέπει να ασχοληθώ? Βήμα-βήμα, ρε παιδί μου. Βήμα-βήμα. Ο στόχος για το πρωτάθλημα είναι να κερδίζονται τα ντέρμπι ή να έρχονται χ. Να μην χάνονται βαθμοί, δηλαδή στη χειρότερη. Και φυσικά να παίρνονται όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τα δύο τα μεγάλα τα ντέρμπι τα έπαιξα και τα πήρα και τα δύο. Έτσι. Έχω τον Άρη. Λίγος είναι ο Άρης. Δεν είναι. Αποδεικνύει ότι δεν είναι λίγος. Και όχι μόνο αποδεικνύει, και όταν δεν είχε ομάδα δεν μπορούσε να πέρασει από εκεί μέσα. Έτσι. Θα γίνει τερπάρα. Θα δούμε μπάλα. Θα δούμε την παλιά, αλλά ατμόσφαιρα. Αλλά σήμερα υπάρχει χαρά μεγάλη. Αχ, γιατί έτσι? Ρε, παίζει η ομάδα της πόλης. Ναι. Ναι, ναι. 6 και 4. 6 και 4. Και ένα τραγούδι λέει θα παίζει συνέχεια μέσα εκεί. Ποντιακό
για να το ακούει και ο Σαββίδης. Για να ακούσουμε. Δεν χάνω σήμερα με τίποτα, ρε φίλε. Υπάρχει και ένα θέμα, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα την άλλη εβδομάδα που δεν θα υπάρχουν και αγώνες, αλλά και σήμερα θεωρώ ότι ο αγώνας αυτός είτε έτσι είτε αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα τον κερδίσει, είτε δύσκολα δηλαδή είτε εύκολα, αν και έχει τρεις δυσκολίες, αποστολή αυτός ο αγώνας. Πείτε μου. Ο Απόλλων πάντα ήταν μια πολύ δύσκολη ομάδα για τον ΠΑΟΚ. Παρόλο που η δυναμική του δεν ήταν αντάξια της δυσκολίας αυτής την οποία έβγαζε στους αγώνες, είχε μια προϊστορία νομίζω 20 ετών στο γήπεδο της Ριζούπολης, όπου δεν μπορούσε να περάσει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και στην Τούμπα πάντα δημιουργούσε προβλήματα. Θυμάμαι νομίζω πριν 2-3 χρόνια έναν αγώνα, έπαιζε ο Πασχαλάκης τότε στον Απόλλωνα, όπου ο ΠΑΟΚ είχε 35 τελικές. Ο Τζόρβας ήτανε, ο Τζόρβας, ο ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο. Ο ΠΑΟΚ είχε 32 τελικές, 38, και δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Και άλλαξε και προπονητή, πήρε έναν προπονητή, καλό προπονητή, ο οποίος με τον ΠΑΟΚ πραγματικά σκυλιάζει. Ένας παίκτης που πέρασε από τον ΠΑΟΚ στη μεγάλη εποχή. Είχε την παρουσία του, εκπληκτικό ήταν τον γκολ που ακυρώθηκε στο πρώτο κύπελο που πήρε το ΠΑΟΚ, το ανάποδο ψαλίδι έξω από, το, από την περιοχή. Και έχουμε εδώ την προϊστορία όλοι. Προϊστορία από πού, από Στολίτσα? Από το ΠΑΟΚ Απόλλων? Ναι. Έχεις κάποια στοιχεία? Το ΠΑΟΚ είναι η προϊστορία του στις εντός έδρας αναμετρήσεις του με τον πρώην Απόλλωνα της Αθήνας, που πλέον έρχεται στην Τούμπα, όπως προείπατε, σαν Απόλλωνα Σμύρνης πια. Συγκεκριμένα σε 39 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ επικράτησε στα 29, 8 έληξαν ισόπαλα, με μόλις 2 που επικράτησαν οι φιλοξενούμενοι. Οι δύο νίκες της Αθηναϊκής ομάδας χρονολογούνται η μία στο πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 59-60, να θυμίσω, 59-60. Και η άλλη τη σεζόν 63-64. Έκτοτε οι εντεκάδες του Απόλλωνα δεν ξαναείδαν το χρώμα της νίκης στην Τούμπα. Μα από το 63 έχουν να μας κερδίσουν, ε? Εδώ, στα εντός. Δηλαδή, στα εντός. Για αυτούς τα εκτός εδώ. Μπορείς να διαβάσεις την εντεκάδα του ΠΑΟΚ του 63, να δούμε, θυμόμαστε κάποιον από αυτούς? Ναι, πηγαίνω αμέσως. Τώρα, για να πιο μην πάνω νομίζω την έχει. Το 63 είναι εδώ. Αχα. Αλλά μας δίνει την εντεκάδα το 64-65. Ναι. Μας δίνει την εντεκάδα το 60-61. Μήπως είναι η ίδια? 60, δεν νομίζω το 64-65. Για διάβαση. 62-63 δεν είναι. Δεν έχω πάντως μπροστά μου. Έχω μόνο στο ΠΑΟΚ Απόλλων 2-0 ότι στο 40 λεπτό σκόραρε ο Χασιώτης με κεφαλιά. Ενώ ο Χασιώτης αμυντικός ήταν αυτός, και μετά και προπονητής, και πέρασε και από τον ΠΑΟΚ σαν προπονητής. Και ο άλλος, ο Λέανδρος. Ο Λέανδρος. 25 λεπτό. Λέανδρος Σιμεωνίδης, το ταμπόχ του ΠΑΟΚ, έπαιξε μέχρι το 70, τον πρόλαβα να το δω σε κάποιους αγώνες. Από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο αρχηγός αποστολία, mm-hmm, που πήρε την ομάδα το 63 από το Καραϊσκάκης και απεχώρησε από το γήπεδο όταν έγινε η τεράστια αδικία του μη κατολογισμού του γκολ που είχε πετύχει τότε ο Τάκης ο Ραπτόπουλος. Υπάρχει και ηχητικό ντοκουμέντο αφού από την και εικόνα. Μάλιστα. Για πάμε άλλο, κάτι άλλο. Κάτι άλλο που λέει για την Αθηναίοι. Έχει όλες τις χρονιές τα σκορ. Θέλετε να τα πω γρήγορα? Εντάξει, όχι, τα είπαμε. Ελαφρά ταξιαρχία έχει βγάλει παίκτες. Τους αδερφούς Καμάρα πέρασαν και οι δύο από το... Μάλιστα το γήπεδο τους τώρα δεν λέγεται της Ριζούπολης όπως το λέγαμε, αλλά λέγεται Γεώργιος Καμάρας, τον αδερφό του Αριστίδη Καμάρα, του center back του Παναθηναϊκού. Εκ των υστέρων. Δικηγόρος. Δικηγόρος. Μάλιστα. Βλέπω και ένα 5-0. Το 85-86. 85-86. Με για... Πάπριτσα. Πάπριτσα, βεβαίως. Κωστίκο επί 2 και διπλό επίσης σκορ για τον Σκαρτάδο. Σκαρτάδος, Γιώργος Σκαρτάδος. Ιερά τέρατα που περάσανε. Μάλιστα ο Πάπριτσα
Είναι ο παίκτης που έβαλε με την κεφαλιά εκείνη στο γκολ στην Αθήνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1, γκολ του Πάπριτσα και ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Α, μάλιστα. Βεβαίως. Πολύ σημαντική λοιπόν η παρουσία του στην ομάδα του Δικεφάλου. Και το 73-74 βλέπω ένα 4-0. Για ευρύ σκορ δηλαδή. Και τα έχουν σημειώσει. Για διάβασε το όλο τι γράφει το όλο το. Παρά τις απουσίες των Κούδα, Παρίδη και Φουντοκίδη, ο ΠΑΟΚ του Λεσάνων ήταν εξαιρετικός. Τα γκολ της νίκης του Δικεφάλου τα πέτυχαν οι Αποστολίδη στο 5ο λεπτό. Κούλης Αποστολίδης. Ασλανίδης με κεφαλιά ψαράκι στο 21ο. Γεια σου, ρε ζηλέα. Ο ίδιος παίκτη στο 31ο. Και ο Κερμανίδης με κεφαλιά στο 67ο. Παναγιώτης Κερμανίδης, από τους πολυτιμότερους παίκτες που περάσαν από τον ΠΑΟΚ, φίλος μας, Αποστολία. Έτσι είναι. Και προπονητής. Και μια αξιόλογη προσπάθεια με ακαδημίες που μπέμπιδες, προσπαθεί λένε, να κάπως τους λέει. Μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και την εμπειρία. Είπα ναι. Τόσων ετών. Ναι, λοιπόν, λίγες μέρες αργότερα να πούμε για εκείνη την περίοδο, όπως όλοι θα θυμάστε, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το δεύτερο κύπελο της ιστορίας του. Επικρατώντας του Ολυμπιακού στα πέναλτι στον τελικό της Φιλαδέλφειας και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν έπαιξαν οι παίκτες που αναφέρθηκαν στην αρχή. Ήταν το rotation της εποχής. Έτσι φαίνεται. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Θυμάμαι όμως το 2-2 εκείνο τον εκπληκτικό αγώνα και την αγωνία στα πέναλτι. Θυμάμαι ότι ο Γιώργος Οκούδας ως συνήθως σε τελικό έχασε πέναλτι και το τέταρτο πέναλτι το χτύπησε ένα παιδάκι 17 χρονών που είχε έρθει από ένα ξεχασμένο χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, τους νέους επιβάτες. Το όνομα αυτού Άγγελος Αναστασιάδης. Το χτύπησε το πέναλτι πανέμορφα και το βάλει στη γωνία επάνω, στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα, ψηλά επάνω στη γωνία, όπως μου αρέσουν τα πέναλτι. Το ίδιο χτύπημα είχε και το πέμπτο πέναλτι. Το χτύπησε ο Κούλης Αποστολίδης. Ο Κούλης Αποστολίδης. Πω, τι λέω σήμερα, είμαι σε φόρμα Αποστολίτσα. Έλα ρε παιδί μου, θέλω λίγο ποντιακό τραγούδι ακόμα και να πάμε στα όπλα αυτά του ΠΑΟΚ, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει, θα πρέπει να προσέχει, θα πρέπει να έχει το δυναμικό του, προκειμένου να κερδίζει τις μάχες, τόσο απέναντι σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικής, όσο και σε αντιπάλους οι οποίοι πραγματικά θα διεκδικήσουν φέτος κάτι καλύτερο στο πρωτάθλημα. Καλά, δεν είσαι πόντια ρε φιλινάδε, εντάξει. Όχι και πόντια. Όχι και πόντια. Θα με ακούν οι Κοζονίτες και θα λένε ότι έχω αγαπήσει την Καλαμαριά, έχω αγαπήσει τους πόντιους. Έχω αλλαξοπιστήσει, δηλώνω από όλων Καλαμαριάς, δηλαδή εντάξει. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Όχι, δεν μπορώ να παρνηθώ και την ντόπια καταγωγή μου, όχι, διότι είμαστε ντόπια, και ντόπιοι, έτσι. Ντόπιοι, Κοζανίτες. Παναγία μου και Χριστέ το νου σας, το φόβο μας να έχετε. Λοιπόν, Φερνάντο Βαρέλα, εκεί πήγαινα σε μια συνέντευξη. Πριν πας, δεν πάω. Να πω ότι και αυτόν τον οποίο έχει και έχει κάνει εκπληκτικούς αγώνες είναι ο τερματοφύλακας του Απόλλων Αθηνών, ο Χέντερσον, κάπως έτσι πως λέγεται, και έχει αποκρίσει και πέναλτι, έχει κάνει επικές επικούς αγώνες και αυτός είναι ένα σημείο που πρέπει να παρατηρήσουμε το απόγευμα. Επίσης, πηγαίνοντας στο Βαρέλα, θα ναι, αλλά έχουμε ρωτήσω και εμείς ένα Πασχαλάκι ο οποίος τέλικα, ναι, φαίνεται, βέβαια, ότι ναι. Στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος του αυτά τα μαλλιά που τα έχει βαμμένα ξανθά, ρε Αποστολίτσα, δεν το μπορώ. Εγώ λέω να αρχίσουμε να του δίνουμε συμβουλές. Κάποιος θα τα μεταφέρει, γιατί έτσι γίνονται και στο παρελθόν. Ακούει. Άμα ακούει λοιπόν. Είναι και φαν σου, με είπαν ότι σου έκανε αυτό φιλία στο. Μην τα λέτε όλα. Και προσπαθώ να τα κρύβω. Θα τον φάμε κι αυτό. Όχι, ρε. Όχι, τους άλλους δύο τους κάναμε μια γαψιά και δεν θέλω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να φροντίσει λίγο το look του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. 2 μέτρα παιδί τώρα, μια χαρά τα πάει. Όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του. Και ο άλλος, ο Καρνέλης, πώς λέει, Καρνέζης, εκείνος είναι που για τα βάφη ξανθά, τα μ' αρέσει. Ήθελα να ξέρω, ρε Πασχαλάκη, 2 μέτρα παλίκαρο. Όταν πας στην κομμότητα και της λες βάψα μου ξανθά, δηλαδή δεν βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη να πεις τι κάνω, ρε φίλε. Δεν το χρειάζεσαι. Δεν το χρειάζεται. Του μειώνει, φθήνει από αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Ναι. Ναι. Είναι το κάτι παραπάνω που δεν θέλουμε. Θέλω τώρα την γνώμη σου σαν ειδική επάνω στην γύμναση
του ανθρωπίνου σώματος, ναι, και διατολόγος, ξέρεις πράγματα να μας πεις. Διατολόγος δεν είμαι. Δεν είσαι, αλλά είπα, ξέρεις πράγματα να μας πεις. Ευτυχώς, γιατί δεν το νου τους έχουν για αυτή. Τυχιούχος, αλλά ξέρεις. Πώς, ναι. Μπορείς για να πάμε... συμβουλέψεις έναν άνθρωπο δύο-τρία πραγματάκια. Δεν είπαμε να μας κάνεις εγχείρηση φιλιππινέζικα που βγάζουν με τα χέρια τάντερα. Εντάξει. Λίγο να βελτιώσω τη διατροφούλα σας όμως. Μπορούμε. Θα μπορούσα. Ο ΠΑΟΚ, λένε οι οχθροί του ότι είναι μια ομάδα γυρασμένη. Mm-hmm. Και άμα πάρουμε την άμυνα, ναι, θα δούμε ότι ο Βιερίνη είναι, έχει μπροστά τριάρι. Να μην λέμε πόσο, αλλά έχει γεμάτο τριάρι. Ο Βαρέλα έχει τριάρι. Mm-hmm. Ο Κρέσπο έχει τριάρι. Ο Μάτος, έχεις γραμμή, είναι δώστηρα μου. Νόμιζα ότι θα το ολοκληρώνατε. Καλησπέρα σας, ή μάλλον καλημέρα, ακόμα μπορούμε να λέμε καλημέρα. Καλημέρα στα τσακάλια τα όμορφα. Γιώργο ρε. Έλα. Βασικά ήθελα να πω μια καλημέρα, γιατί πρώτα απ' όλα σας σέβομαι, σαν άνθρωπος, και όχι για τα ωραία λόγια που λες, μόνο σαν άνθρωπος σας σέβομαι. Για όλους λέμε ωραία λόγια ρε φίλε. Ναι, θέλω να σε πω, εγώ για μένα μιλάω, εντάξει, λοιπόν, εγώ θέλω να πω μια καλημέρα. Θέλω να πιστεύω, φιλαράκι, επειδή τουλάχιστον αφήνεις και λέμε κάποιες κουβέντες, σε κάποιους δεν αρέσει η φωνούλα μας, σε κάποια άλλα ραδιόφωνα που το παίζονται με εκπαουξίδες και δεν δέχονται κριτική. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα περάσουμε. Απλώς δεν θέλει να τη δούμε να μην φτάσει μύτη ψηλά. Θέλει σοβαρότητα, γιατί στη στροφή, όπως επαναλαμβάνω, του πρωταθλήματος έρχονται δύο μάτς που εκεί θα δείξει πραγματικά πόσο πάω γκρίσε, φίλε. Αν θες να κάνεις το βήμα παραπάνω. Και ποια είναι αυτά τα μάτς, τα δύο? Κοίτα, αγόρι μου, κοίταξε. Τώρα υποτίθεται με τον Απόλλωνα, εντάξει. Άμα δεν δείξουν περιφρόνηση και δείξουν σοβαρότητα. Όχι, ρε παιδί μου, μόνο άμα στραβώσει το μάτς, δεν ξέρει να σου μιλήσει. Δεν υπάρχει στραβώσει. Άμα είσαι ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει στραβώσει. Θα παίξει μπάλα, θα υποτιμήσει κανένα αντίπολο. Γιατί στη στροφή, σε αυτή την πίστα που είμαστε, έρχονται δύο μάτς με Άρη και Παναθηναϊκό. Και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κούραση, ούτε δικαιολογίε, ούτε να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, εκεί πρέπει να δείξει ομάδα έτοιμη να μπει μέσα και να καθαρίσει τα μάτς. Ή τουλάχιστον να μην χάσει. Αν θες να πάρεις το πρωτάθλημα, αν θες να αφήσουμε τις δικαιολογίες 6 χρόνια που λέμε ότι μια ζωή φταίνει η άλλη, εντάξει, θα φανείς εκεί δυνατός, θα παίξεις την μπάλα που πρέπει, γιατί ο στόχος μπορεί να ήταν η νίκη ωραία στην Πάτε. Στην Πάτε ήταν μια νίκη, να πούμε, Ευρώπης, ήταν μια νίκη διαφήμισης του συλλόγου. Όσο προχωράει στην Ευρώπη διαφημίζει το σύλλογο και όσοι παίκτες υπάρχουν, αλλά το νου μας είναι στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνουν ξανά τα ίδια λάθη, ούτε τα εγκλήματα. Πρέπει να μπουν οι κατάλληλοι παίκτες, να αφήσουν τους εγωισμούς και τα πεισματάκια και τις τιμωρίες, γιατί πάλι ακούω ότι τον Γουάρτα δεν τον έβαλε. Εντάξει, δεν θα τον βάλει σε αυτό το μάτι. Λοιπόν, να αφήσουν εκεί μέσα λίγο τους εγωισμούς, να κοιτάξουν το κοινό συμφέρον του συλλόγου που είναι το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ πιστεύω, έτσι και είναι όλη η ομοιογένεια, πιστεύω ότι μπορεί να το πάρουμε. Αρχή να δείξουν την κατάλληλη σοβαρότητα. Να μην αφήσουν τα πεισματάκια εκεί μέσα που έχουν. Και να παίξει ο καθένας στη θέση που πρέπει. Αυτές είναι οι δύο στροφές, φίλε. Μέσα στο Χαριλάου και μέσα στο Βάζελο. Έτσι καταφέρεις αποτέλεσμα, πιστεύω μετά ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα τον έχετε? Μου φαίνεται. Όχι, στην Τούμπα πρέπει. Στην Τούμπα είναι ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός μην τον υποτιμάμε. Τα πιτσιρίκια παίζουν. Εντάξει τώρα. Το δύσκολο μάτς είναι με τον Άρη. Και τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Γιατί κοίταξε, αυτοί παίζουν χωρίς άγχος. Απλώς εσύ πρέπει να δείξεις ότι σε πάω, εντάξει. Δεν χωράνε δικαιολογίες. Φτάνουν 6 χρόνια δικαιολογίες και μπαλαμούτια δεν χωράνε. Εντάξει. Πρέπει να δείξουν την ομάδα. Και σε άμα κάποιος δεν αρέσει φωνούλα, να βγαίνουν σε ένα διπλανό ραδιόφωνο, όταν λες κάτι σε κλείνουν. Κάποιοι γεννήσανε να τα παρουσιάζουν εδώ και 12 χρόνια. Γιατί είναι προσωπολάτρες. Αγαπάνε το πρόσωπο. Εντάξει. Και αυτούς που έχουν λεφτά. Και άμα γουστάρουν τα λεφτά, να πάρουν τα λεφτά, να βάλουν και λίγο σανό και να το καπνίσουν. Εμείς αγαπάμε μόνο τον ΠΑΟ. Κανέναν άλλο. Εντάξει. Πουλάκι. Όσοι είναι εκεί. Όσοι είναι εκεί είναι τιμή τους που είναι. Άντε, γιατί τον παπά δεν μπορώ εγώ να τον τρώω 40 χρόνια. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρεμος ο Νικολάκης σήμερα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Λίγο πριν το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Την Αποστολία και τον Γιώργο. Γεια σου ρε μεγάλε. Γιώργο. Έλα. Ο Μάκης είμαι από το καφέ Κλοζέρ. Γεια σου ρε Μακούλη.
Σ' ακούμε και χαιρόμαστε με την αποστολή που κάνετε ωραία εκπομπούλα. Κάνουμε, γεια. Και έκανες και ωραίο πρόλογο σήμερα. Αλλά ξέχασες να πεις ρε Γιώργο, τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα. Ποιο να μπορεί να είχαν το παιδί. Ξέρω εγώ, τον Παπαδόπουλο. αυτό το καφέ που είναι και γιατί κάνετε τις ωραίες εισαγωγές όταν εγώ λείπω δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Μία μέρα θα σε πάρει ο Γιώργος και θα σε φέρει εκεί πέρα στο καφέ Κλοζέρ του Βόλου. Πρίγκιπος Νικολάου, όπως κατεβαίνει υποδρομίου, στο δεξί το χέρι, πρίγκιπος Νικολάου, αμέσως μετά της Βασιλής Σοφίας. Κατεβαίνεις Βασιλής Σοφίας, βρίσκεις πρίγκιπος Νικολάου. Τώρα εγώ τα λέω με τα παλιά, αυτοί το έχουν κάνει κομμουνιστικό τώρα εκεί. Α, μπράβο. Βασιλής Σοφίας το κάνανε Εθνικής Αμήνης, τους πήραζε η Βασίλισσά μας η Σοφία. Και το πρίγκιπος Νικολάου το κάνανε Σβόλου, πώς το λένε έναν. Ναι, Αλεξάνδρος Σβόλου. Ναι, Σβόλου. Λοιπόν, κοίταξε ρε, Αποστολή. Τι ονόματα σε είχα. Και τι σας έδωσα. Και τι μου δώσε. Είχαμε την εκεί που πηγαίνει για το σπίτι σου, τη Λεωφόρο Ανθέων. Ναι, ναι. Και την κάνατε Παπανδρέου. Γεωργίου Παπανδρέου. Γεωργίου Παπανδρέου τώρα. Αλλιώς είναι. Πού πας, θα περάσω την Ανθέων να πάω στην Αποστολία. Πού πας, θα πάω πριν Γεωργίου Παπανδρέου. Ο άλλος έχει χάσει. Χάνει για το προϊόν. Να τον τουλάχιστον Ανδρέα. Είχε να δώσει από. Ο Μάκης είναι θαυμαστής σου. Έγινε και ναι, ναι, πάντα, πάντα. Θα τη φέρεις μια μέρα να τη γνωρίσουμε εκεί πέρα, να κεράσουμε και καφέ. Ό,τι θέλει ο Μακούλης ο φίλος. Να είστε καλά. Πες μας τώρα, Γιώργο. Ναι. Πες μας ποιος είναι ο 12ος παίκτης στο ποδόσφαιρο. Ο 12ος παίκτης στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πού να ξέρω. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ναι. Ωραίος. Ωραία Μακούλη μου, σ' αφήνω Μακούλη μου. Έγινε, τα λέμε. Τι ωραίος είσαι, θα το δεις το μάτι το βράδυ, θα είσαι εκεί. Θα είμαι, ναι. Άντε καλά. Πέντε γκολ θα βάλουμε. Πέντε, Πέντε γκολ. Ένα θα βάλει ο Πρίγιο. Ένα. Ένα ο Πέλκας. Δύο. Ένα ο Ζαμπά. Τρία. Ένα ο Ακπομ. Τέσσερα. Και ένα ο Άντα. Και ένα, μπράβο, και θα ένα τον βάλει, έγινε. Έγινε καλό παιδί, λέει τώρα. Έγινε καλό παιδί, θα το βάλετε, θα παίξει ο Άρντα σήμερα. Σαριανά, ξέρεις γιατί χάσανε χθες, Γιώργο. Γιατί? Γιατί τους στενεύαν οι κάλτσες. Άντε ρε, γεια. Άντε, γεια, έφυγες. Άστα τα μαλάκια. Κλείσαμε το φίλο. Κλείσαμε το φίλο γιατί πρέπει να μεταφερθούμε στα Τέμπη. Εκεί βρίσκεται το ΠΑΟΚ 24 και η ομάδα του για να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν στο μνημόσυνο για τα 6 αδικοχαμένα αετόπουλα. Η Ελένη Μπούντου θα μας περιγράψει εκεί τι βλέπει, τι αισθάνεται. Οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχάσεις. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν από το Μνημείο. Εδώ που βρίσκεται το μνημείο για τα 6 παιδιά τα οποία έχασαν στις 4 Δεκάτου του 1999 τη ζωή τους επιστρέφοντας από μια οπαδική εκδρομή στην Αθήνα, στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Έχουν περάσει 19 χρόνια, έτσι. Αλλά νομίζω ότι κάθε συνέστημα, κάθε χρόνο μάλλον το συνέστημα, η συγκίνηση, το δέος σε αυτό το σημείο είναι πάντα το ίδιο κάθε φορά. Κάθε χρόνο ετήσιο μνημόσυνο όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ΑΣΥΓΜΑ, ΚΑΕ, ΠΑΕ, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Είδαμε σήμερα πάρα πολλά παιδιά. Είναι εδώ και βεβαίως φέτος και σήμερα ήταν εδώ και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έφτασε με το ελικόπτερό του και βρέθηκε στο ετήσιο μνημόσυνο. Και εκπρόσωποι από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ηχητικό από τον Ιβάν Σαββίδη, το οποίο θα το ακούσετε αμέσως μετά. Και ο ίδιος μίλησε για το δέος που νιώθει κάθε χρόνο. Δεν γίνεται. Το καλό είναι ότι, όπως ανέφερε ο μεγαλομέτωχος, ότι δείχνει η οικογένεια του ΠΑΟΚ ότι δεν τους ξεχνά και ότι δεν πρόκειται να τους ξεχάσει. Αυτή η μέρα είναι για αυτούς και βεβαίως σήμερα η νίκη, αν και εφόσον κυλήσουν ομαλά τα πράγματα, θα είναι για αυτούς. Για το αν το πρωτάθλημα, γιατί ο κόσμος ζήτησε το πρωτάθλημα για αυτά τα παιδιά μετά από τόσα χρόνια, ο Ιβάν Σαββίδης είπε το ελπίζουμε, υπομονή, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μας λυγίζει κάτι. Του χρόνου, αν και εφόσον πάνε όλα καλά, συμπληρώνονται 20 χρόνια, οπότε το πρωτάθλημα είναι για αυτούς, το θέλουμε για αυτούς και κατόπιν αναχώρησε πολλά τα συνθήματα έτσι για τα 6 παιδιά, όπως ανέφερες και εσύ
Προηγουμένως οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχάσει και η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Έχουν περάσει 19 ολόκληρα χρόνια και όχι μόνο δεν τους ξεχνά. Είναι εδώ πάρα πολλά στεφάνια. Έχω χάσει το μέτρημα, νομίζω είναι πάνω από 25 πριν που τα κοιτούσα. Στεφάνια από την ΠΑΕ, από το αγωνιστικό τμήμα, από την ΚΑΕ, από τον Ιβάν Σαββίδη, από τον Θοδωρή Ζαγοράκη, από συνδέσμους από όλα τα σημεία της Ελλάδος και όχι μόνο. Στεφάνια από τη Γερμανία, στεφάνια από συνδέσμους του εξωτερικού. Πάρα πολλοί κόσμος η αλήθεια είναι. Επειδή ερχόμαστε, είμαστε εδώ κάθε χρόνο, νομίζω ότι φέτος είχε πάρα πολύ κόσμο και είναι όχι ελπιδοφόρο, είναι ενδεικτικό της θέλησης των ανθρώπων και της οικογένειας του ΠΑΟΚ να μην τους ξεχάσει όσα χρόνια και αν περάσουν. Είναι μια μαύρη επέτειος η αλήθεια είναι αυτή για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι μια μαύρη επέτειος που έχει βάλει στο καλεντάρι της να βρίσκεται κάθε χρόνο εδώ στο σημείο των Τεμπών προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη 6 παιδιών ηλικίας 17 μέχρι 25 που έτσι έχασαν την ζωή τους και πήραν τα κασκόλ τους για να μορφύνουν ακόμη περισσότερο τον ουρανό. Έχει τελειώσει η αλήθεια είναι το μνημόσυνο, αλλά υπάρχει αρκετός κόσμος εδώ, φροντίζει το μνημείο, αλλάζει τα πανό, τις φανέλες, έχουν ανάψει και διάφορα κεράκια, πηγαίνουν ένας-ένας και ανάβουν το δικό τους το κεράκι. Οι εκπρόσωποι του Δικεφάλου και Ιβάν Σαββίδης βεβαίως έχουν αποχωρήσει, αλλά υπάρχουν αρκετοί ακόμη εδώ που βρίσκονται στο μνημείο. Αυτά. Μάλιστα. Από τα Τέμπη. Νομίζω ότι θα ακούσετε και σε πολύ λίγο τις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη για να καταλάβετε και μπορείτε να δείτε πολλά περισσότερα. Ελενίτσα, θα μας πεις και τις πληροφορίες που έχεις για την 11η. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλο εδώ το timing για να μιλήσουμε. Ναι, είσαι ακόμα εκεί, νομίζω ότι έχεις φύγει. Όχι, είμαστε ακόμη εδώ, οπότε να μην μιλήσουμε. Καλώς. Ο Ιβάν Σαββίδης όταν ερωτήθηκε είπε ότι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα τώρα μάλλον. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ καλά. Να είσαι καλά. Πάμε κατευθείαν στις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη για τον τόσο άδικο και απρόσμενο τρόπο με τον οποίο φύγαν αυτά τα παιδιά, που όμως φαίνεται ότι πράγματι η αλήθεια είναι ότι δεν τα ξεχνούν. Είναι εκεί κάθε χρόνο και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ πραγματικά νομίζω ότι αυτή τη μέρα, ακόμα και φίλοι, οπαδοί που δεν μπορούν να βρεθούν στην περιοχή. Το έχω πει και άλλες φορές αποστολή. Ήταν συγκλονιστική μέρα για μένα, γιατί εγώ το βιώνω ξανά και ξανά. Ο έφορος συνδέσμων. Εκεί μαζί με τα παιδιά αυτά ήμασταν κάτω στο ΆΚΑ. Καλό το αποτέλεσμα, ψιλόβρεχε, ο κόσμος ευτυχισμένος, μπήκαμε στα πούλμα, δεν έγινε κανένα επεισόδιο. Τους αποχαιρέτησα και έμεινα εγώ στην Αθήνα. Ξημερώματα με πήρε ο Γιώργος ο Σαλίκας, ένα παιδί γνωστό εδώ στον ΠΑΟΞΙΔΙΚΟ κύκλο. Μέσα από τα συντρίμια εκεί πέρα ήταν με το επόμενο πούλμα από πίσω που ερχόταν. Ήταν μια εφιαλτική στιγμή, ξημερώματα τώρα, να ακούς φωνές, να ακούς αυτά και τα λοιπά από το τηλέφωνο. Ήρθαμε πρωί στην Θεσσαλονίκη με το πρώτο και από εκεί στις κηδείες και τα λοιπά. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα παιδιά που εάν υπήρχαν. Θέλω να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό. Εάν υπήρχαν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας των παιδιών αυτών, μέτρα τα οποία δεν παίρνονται ακόμα και σήμερα στις εκδρομές, ειδικά στις εκδρομές στην Αθήνα, δεν πρέπει ποτέ να φεύγει πούλμαν που να μην έχει δύο οδηγούς. Βέβαια, να μπορεί να ξεκουράζει. Είναι δυνατόν να πηγαίνει και να έρχεται την ίδια μέρα σε ένα πούλμαν που μέσα τσιγάρα αυτά και τα λοιπά, καπνίλες, φωνές, συνεχόμενα χιλιόμετρα σταμάτα, ξεκίνα, αστυνομίες. Και αν ήταν δεύτερος οδηγός δεν θα γινόταν αυτό, δεν θα κοιμόταν ο πιτσιρικάς. Και δεν την πλήρωσαν μόνο τα παιδιά, τα δικά μας, και μια οικογένεια από την άλλη μεριά. Ένας μανάβης με το γιο του, νομίζω, που γύριζε από τη Θεσσαλονίκη, ψωνίσει από τη Λαχανεγόρα και γύριζε να πάει στο Μονάμπη και σκοτώθηκε για αυτούς, και αυτοί. Φόρο τιμής και σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, βέβαια, εγώ είπα ότι μεταφερόμαστε ή μάλλον θα μας βοηθήσει η ροή να βάλουμε τις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη, αλλά μήπως να. Όχι, να τις βάλουμε. Να τις βάλουμε. Ωραία. Έλα, Χρήστο, πάμε. Κάνουμε τα δύο διαλύματα μαζί. Εντάξει, ωραία. Δεν μπορείς να το βλέπεις όλο αυτό χωρίς δέος και εννοείται ότι όλο αυτό αγγίζει την ψυχή. Είναι καλό το γεγονός ότι ο χρόνος δεν τα σβήνει όλα αυτά. Είναι καλό ότι οι φιλάθλοι έρχονται και υπογραμμίζουν την αξία αυτής της οικογένειας και αυτής της απώλειας. Все, что мы можем сделать, это помнить.
ό,τι μπορούμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το θυμόμαστε. Все, что мы можем делать, какие-то свои достижения посвящать им. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποιες δικές μας επιτυχίες να τις αφιερώνουμε σε αυτούς. И надеюсь, сегодня яркую победу мы посвятим им. Και σήμερα ελπίζω πως μια λαμπρή νίκη θα την αφιερώσουμε σε αυτούς. Οι οπαδοί φώναξαν ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και το δικαιούται. Το δικό του το μήνυμα ποιο είναι? Болельщики кричали, что ПАОК должен и заслуживает выиграть чемпионат. Какое ваше послание? Терпение. Υπομονή. Мы хотим. Εμείς το θέλουμε. Мы будем делать все. Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα. И нас не сломает ничего. И δεν θα μας σπάσει τίποτα. Ради вот таких детей, которые преданно верят, любят и на всем протяжении 90-летнем верили, любили. Χάρη σε αυτά τα παιδιά που αγαπάνε πιστά δίπλα και όλα αυτά τα 90 χρόνια αγαπάνε και στηρίζουν πιστά τον ΠΑΟΚ. Για χάρη σε αυτά των παιδιών. Следующий год, год 20-летия, как они погибли. Η επόμενη χρονιά είναι η χρονιά που θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την ημέρα που πέθαναν. Και σίγουρα το κύπελλο του Πρωταθλητή Ελλάδος θα μπορούμε να το φέρουμε εδώ. Θα έπρεπε να το φέρουμε εδώ. Τώρα και ένα ερώτημα για τους παίκτες που στην προσπάθεια αυτή ονανεών. Ευχαριστούμε πολύ. Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Ήταν τα συστήματα που φωνάζανε τα νέα παιδιά που πήγανε να τιμήσουν αυτούς που αφήσαν την ψυχούλα τους γυρίζοντας από έναν αγώνα που πήγαν να δούνε την αγαπημένη τους ομάδα. Αθάνατοι για να τους θυμόμαστε. Και αυτά να γίνονται παραδείγματα. Πώς μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Στις μεγάλες εκδρομές χρειάζεται οπωσδήποτε δύο οδηγοί, το πρώτο, και να τα λάστιχα, αυτά τα φρένα να είναι συντηρημένα τα αυτοκίνητα. Κουβαλάνε ψυχούλες και τα ταξίδια αυτά είναι ιδιαίτερα αποστολή. Έτσι είναι και θα πρέπει να υπάρξει μια μέρη να αισθάνομαι και από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με ποιους συνεργάζονται, ποιοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να μεταφέρουν αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις, όταν γίνεται μια εκδρομή και φεύγουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα, τι να σε κάνει η ομάδα. Ναι. Ο καθένας πρέπει να έχει την ευθύνη των ανθρώπων. Που μεταφέρει και των ίδιων τους. Γιατί και οι ίδιοι κινδυνεύουν. Έτσι. Δεν είναι μόνο ο κόσμος που μεταφέρει, τότε γίνεται μια σύγκρουση. Ξέρεις, πολλές φορές οι οδηγοί μπαίνουν σε επεισόδια, όχι ότι πηγαίνουν οι άνθρωποι, αλλά. Αφού ναι, συνοδεύουν και τα πετροβολισμού του Πούλμαν, εισπνέουν καπνογόνα. Έχουν τα προβλήματά τους κι αυτοί. Mm. Και τα πιτσιρίκια αυτά είναι όλοι καπνιστές. Και μέσα στο Πούλμαν γίνεται ένα σύννεφο. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Να μην ξαναθρηνήσουν οι οικογένειες τα παιδιά τους. Θεός χωρέσει την ψυχούλα τους. Και να κάνω και μια παράκληση, το είπα και χθες. Δεν ξέρω, ένα παιδί το οποίο είχε χάσει το πόδι του σε αυτό το ατύχημα, δεν είναι τίποτα να ζει κάτω από την ομπρέλα του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Με μια πολύ καλή σύνταξη, που να ζει με αξιοπρέπεια. Είναι αλλιώς να έχεις λεφτά. Έτσι. Και δεν λέω, ας πούμε, τα συμβόλαια τα μεγάλα, δηλαδή δεν τύπα του κόψου 2.000. Να ζει να βοηθάει τους γονείς του, να νιώθει πολύτιμος, να μπορεί να πάει, να έχει έναν άνθρωπο να το κουβαλήσει, πάρε 5 ευρώ, 10. Δεν είναι τίποτα ένα εικοσάρικο, ας πούμε, στον προϋπολογισμό του ΠΑΟΚ που είναι 60 εκατομμύρια. Το χρόνο. Έτσι. Να δώσεις αυτό το παιδί. Ακόμα και ο ερασιτέχνης αν. Άσε που Σαββίδη σε τέτοια δεν παίζεται. Πάμε σε διάλειμμα. Τώρα που είπατε για τον ερασιτέχνη, ναι, ο κύριος, ναι. Δημοκράτης Παπαδόπουλος ήταν. Βέβαια, στο Τέμπι φυσικά. Άλκης Ισαϊάδης. Άλκης ο Ισαϊδιάδης, βέβαια. Είναι αυτός από το Χρυσό Δικέφαλο. Έτσι. Παρόν επίσης ήταν ο Χρήστος Τερζανίδης, Άρης Καρακούσης, ο Σταύρος Καλαφάτης φυσικά. Ο Γιαννάκης με τον πατέρα του. Ο Γιαννάκης, η αγάπη μας. Πάντα και παντού. Λοιπόν, αφιερώνουμε την πόλη του σιωπή στα παιδιά αυτά και την, ναι, οικογένεια, ναι, του καθενός που... Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι αυτό. Και βγαίνουμε στη διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε αγώνα σήμερα, η ζωή συνεχίζεται. Και στις 6 και 4... Να πούμε ότι είναι το τραγούδι του Πηλιανίδη Γιώργου, ενός ανθρώπου που πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο συγκινητικό τραγούδι. Τουλάχιστον για όλη την ΠΑΟΚ οικογένεια, αλλά και τον κόσμο όλο που θυμάται αυτές τις μέρες, αυτά τα παιδιά.
Σπηλιανίδης, ε. Τον ξέρεις και από κάπου αλλού ή από αυτό το τραγούδι? Από αυτό το τραγούδι. Είχα αναζητήσει τότε όταν το πρώτο άκουσα ποιος μπόρεσε έτσι να αγγίξει τόσες χιλιάδες κόσμο μέσα από αυτούς τους στίχους και βρήκα το όνομά του. Μάλιστα. Και ποιος το τραγουδάει? Ο ίδιος. Ο ίδιος. Μπες μέσα στο ίντερνετ να μάθουμε δύο πράγματα γι' αυτό. Να... Πραγματικά είναι... Έπιασε το σφιγμό της παοξίδικης οικογένειας, αποτύπωσε τον πόνο και πέρασε κι αυτός μαζί με τα παιδιά στην αθανασία, μπορώ να πω, γιατί αυτό το τραγούδι θα το βάζουμε έτσι, πάντα. Κάθε χρόνο. Πάμε, έχουμε αγώνα λοιπόν σήμερα. 6 και 4 και ο Βαρέλα, ο οποίος όπως είπαμε έχει μπροστά το τριάρι. Και εδώ θα ήθελα να σου πω ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι όλη με τριάρια. Δηλαδή ο Βιερίνια, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Μάτος, mm-hmm. ακόμα και η αναπληρωματική, ο Μαλεζάς και ο Ρώσος, πώς το λένε, ο Χασερίδης. Και ο Χασερίδης, 32 συν, 31, 33... Κάποτε το ποδόσφαιρο σταματούσε στα 30. Τώρα βλέπεις παίζουν μέχρι τα 36, 37, 35. Το ότι είναι, έχει πολλή εμπειρία η άμυνα, σίγουρα. Πολλή εμπειρία. Έχει ποιότητα. Αλλά μπορεί αυτή η ομάδα να παίξει, αυτοί οι παίκτες βιολογικά μετά τα 31, 32 να συνεχίσουν να κάνουν πρωταθλητισμό, όταν όλη η ομάδα είναι σε αυτή την ηλικία? Η αλήθεια είναι ότι η προπονητική είναι μια σύνθετη επιστήμη. Γενικότερα θα πρέπει να συνδυάσει ένας άνθρωπος πολλές διαφορετικές που αφορούν τον ανθρώπινο οργανισμό, την ψυχολογία του και την ανθρώπινη απόδοση όμως σε βιολογικό επίπεδο, για να μπορέσει να δέσει ένα σύνολο όταν μιλάμε για παραπάνω από έναν αθλητές. Είναι αλήθεια ότι όσο νεαρότερος ένας αθλητής, τόσο σε επίπεδο καρδιοαναπνευστικής απόδοσης είναι υψηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα πνευμόνια του, έτσι λέει ο κόσμος έξω, έτσι λέει ο φίλαθλος και ο παδός στο γήπεδο, δηλαδή η αντοχή του μέσα στο γήπεδο κάτω από τα 30, αλλά και η μυϊκή του ανάπτυξη είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Μετά τα 30 λέμε ότι χάνουμε 1% κάθε χρόνο. Όλοι. Μάλιστα. Αυτό βέβαια αναστέλλεται σε πρωταθλητικό επίπεδο. Δηλαδή όταν κάποιος είναι αθλητής και συνεχίσει την προπόνηση, την έντονη προπόνηση, που έχει ξεκινήσει από παιδική ηλικία, πλέον τουλάχιστον μιλάμε για αθλητές οι οποίοι από πολύ μικρή ηλικία, αν όχι εξειδικεύονται, πλέον εξειδικεύονται από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά οι 30-35 άρδες μπορεί λίγο αργότερα να ξεκινήσουν αυτή την Μάλιστα. πορεία. Έχουν δημιουργήσει υποδομές προκειμένου να μικρύνουν αυτή την πτώση και στο καρδιοαναπνευστικό και στο μυοσκελετικό. Συνυπήρα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα συν και ένα μείον. Το μείον είναι αυτό που προείπα, ότι ναι. όσο θα μεγαλώνει ένας αθλητής, τόσο το επίπεδο της απόδοσης του θα φθήνει λόγω βιολογίας, γιατί ο οργανισμός καταλαβαίνει ότι ένα σύστημα γυράσκει, μεγαλώνει, ρίχνει όλα αυτά που του ξοδεύουν ενέργεια, ταχύτητα, δύναμη κλπ. Τα μικραίνει, γιατί ο στόχος του είναι να τον διατηρήσει στη ζωή όσο περισσότερα χρόνια γίνεται. Και το να ζεις έτσι έντονα είναι φθορά για τον οργανισμό, να το πούμε απλά. Το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν αντιλαμβάνεται ούτε από χρήματα, ούτε από καριέρα, ούτε από επαγγελματική πορεία. Ο μοναδικός του στόχος είναι η διαβίωση, το να ζήσει κανείς. Όταν λοιπόν μεγαλώνει ένας αθλητής, μπορεί να αναστέλλεται λίγο το κομμάτι αυτό, που προπονούμενο σωστά μπορεί να το κρατήσει σε καλό επίπεδο, αν δεν έχει και λίγους τραυματισμούς, δηλαδή αν δεν έχει περάσει από έντονες καταπονήσεις που να τον έχουν οδηγήσει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί καταπονήσεις υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή που ξεπερνάς τα ωριά σου καθημερινά. Και αυτά είναι, συμφέρουν επίσης. Οι μέση επίσης, φυαλγίες, πολύ συχνά, μυϊκοί τραυματισμοί που μπορούν να εκφυλήσουν τον μυ, και όσο και να επουλώνεις μια θλάση, όταν ξανά και ξανά τραυματίζεσαι, δημιουργείται ένα κακό προηγούμενο. Στον αντίποδα υπάρχει το συν, ότι υπάρχει εμπειρία. Πολλές φορές κερδίζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ό,τι αθλητής και να είσαι, εξοικονομώντας ενέργεια, αυτό που χρειάζεται να δώσεις από βιολογικής άποψης, εξαιτίας της εμπειρίας. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Γνωρίζοντας, διαβάζοντας προηγουμένως πώς θα εξελιχθεί ίσως μια φάση. Ναι, 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 έτσι. Ναι. Οπότε λειτουργείς πιο οικονομικά. Και ταυτόχρονα έχοντας έτσι τελειοποιήσει την τεχνική σου, έχοντας αυτοματοποιήσει την τεχνική, δηλαδή δεν τη σκέφτεσαι καν πια, καταφέρνεις να είσαι πολύ αποδοτικός. Αυτή η εμπειρία μπορεί να δημιουργήσει και έξτρα όφελος όταν
συμπαρασύρεις μαζί και νεότερους. Τους μαθαίνεις δηλαδή μέσα από αυτήν την εμπειρία. Τώρα το point είναι να δέσεις την μεσαία και μπροστινή γραμμή, την επιθετική σου γραμμή που θέλεις ταχύτητα εκεί, θέλεις φρεσκάδα, θέλεις έκρηξη. Δεν μπορείς να πεις ότι μου αρκεί μόνο η εμπειρία. Θέλω καλή τεχνική, τεχνικοτακτικά να είμαι καλός, αλλά να είμαι και πολύ δυνατά αθλητικά. Δηλαδή οι βιολογικές μου, οι φυσικές ικανότητές μου, ταχύτητα, δύναμη, μετοχή να είναι πολύ ψηλά στην μπροστινή γραμμή. Αν δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από την αμυντική ζώνη στην επιθετική, σε επίπεδο ταχύτητας για παράδειγμα, δύναμης κλπ, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί... Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα θίξαμε την άμυνα, έχουμε να πούμε και για τα χαφ. Αλλά... Που έχουν εντελώς άλλο ρόλο και πολύ διαφορετικές. Επιστημονική προσέγγιση από μια επιστήμονα του είδους, εδώ, την συμπαρουσιάστριά μου στην τηλεόραση και συμπαραγωγό μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να μην τα λέμε όμως αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επαναπαύονται και στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν επιλέγεις σε όλη σου την ομάδα ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτής να δουλεύεις με μεγάλους αθλητές. Γιατί το είπα αυτό? Πάμε να δούμε τη συνέντευξη του. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Μπορείτε να κάνετε τις παρεμβάσεις σας όσο η αποστολία μας διαβάσει κάποια κομμάτια από τη συνέντευξη του Βαρέλα. Ο Φερνάντο Βαρέλα λοιπόν σε μια συνέντευξη φόλης της ύλης, όπως προείπα, τι είπε για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τι είπε εσύ η αποστολή? Την εικόνα του στο Μπορίσοφ, το σημερινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά και το συμβόλαιό του. Για να δούμε. Με τον Ολυμπιακό, ας μην ξεχνάμε, ήταν ο ήρωας και στα αρνητικά και στα θετικά σημεία του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ 2-1. Όταν με δικό του γκολ προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και με ένα αυτογκόλ του ισοφαρίστηκε. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είμαι καλά, δήλωσε. Ξέρουμε πως δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για αποθεραπεία, αλλά γνωρίζαμε από το ξεκίνημα της σεζόν πως έτσι θα είναι, με διαδοχικούς αγώνες, και είναι πολύ καλό να παίζεις κάθε 2-3 μέρες. Βέβαια δεν έχεις χρόνο να ξεκουραστείς, αλλά απολαμβάνουμε τους αγώνες. Ναι, εκτός από την απόλαυση των αγώνων, η αλήθεια είναι ότι σε κρατάς ένα αγωνιστικό επίπεδο όσον αφορά τη φρεσκάδα. Δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς, δεν προλαβαίνεις να δουλέψεις σε επίπεδα δύναμης. Οπότε, μακροπρόθεσμα, εάν δεν υπάρχει στήριξη συμπληρωμάτων, για να το ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι, φθήνεις. Δεν μπορείς να δουλέψεις ψηλά τη δύναμή σου, γιατί είναι βαριές προπονήσεις. Οπότε, δεν μπορεί να σε βάλει κανείς 2 μέρες πριν τον αγώνα να δουλέψεις δύναμη. Και μακροπρόθεσμα, το λιγοστό περιθώριο ξεκούρασης, βλέπουμε κοιλιά στις ομάδες. Δηλαδή, εξαιτίας αυτών των προγραμμάτων. Και όταν δεν υπάρχει και βάθος πάγου. Όλα σε μια εποχή δεν... που άλλοι προετοιμάζονται και εσύ πρέπει να είσαι στο πικ της απόδοσής σου. Και όπως αυτό για το καλοκαίρι. Όπως τον Ιούλιο, ναι, ναι, και τον Αύγουστο. Δεν είναι φυσιολογικό ο Σεπτέμβρης να έχει ένα ξεφούσκωμα? Εντάξει, ναι. Μπαίνεις λίγο πιο νοχελικά, η αλήθεια είναι. Όταν όμως έχεις ένα πρόγραμμα όπως ο ΠΑΟΚ, όπου και στην Ευρώπη πρέπει να συνεχίσεις, άσχετα με το αν είσαι στους ομίλους του Champions League ή στο Europa, και ταυτόχρονα έχεις ντέρμπι στις πρώτες αγωνιστικές, δεν έχεις το περιθώριο. Δεν έχεις το περιθώριο, και παρόλο το ξεφούσκωμα που έγινε, γιατί έγινε ένα ξεφούσκωμα. Και παίζοντας και σχεδόν με την ίδια ομάδα. Δηλαδή ο Λουτσέσκου δείχνει ότι και ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις, αλλά δεν έχει και ίσως άπειρα περιθώρια να πειραματιστεί, ούτε και εγώ χρόνο. Είμαι της γνώμης να παίζει η ομάδα σε όλους τους αγώνες όπως γίνεται στις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Εκεί όμως υπάρχει μια διαδικασία υποδομών διαφορετική. Εκεί ο ποδοσφαιριστής είναι 8 ώρες. Είναι σαν να είναι μισθωτός, δηλαδή φροντίζουν από το πρωινό μέχρι το απόγευμα που θα κάνει την προπόνηση, τη διατροφή και την αποθεραπεία του να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις. Υπάρχει ίσως μια διαφορετική, ένας διαφορετικός έλεγχος σε σχέση με τον τρόπο ζωής και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή από τον προπονητικό χώρο. Και αυτό σημαίνει ότι φυσικά... μια επιστημονική προσέγγιση του όλου προϊόντος. Αυτό το πάμε το πρωί στην προπόνηση, κάνουμε προπόνηση στον ντός μας, παίρνουμε τα αμάξια, γυρίζουμε σπίτι μας να φάμε, να δούμε τη γυναίκα μας και το απόγευμα να ξαναγυρίσουμε, είναι αυτό λες που κάνει τη διαφορά? Όταν μου λες ότι στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες πηγαίνεις το πρωί και φεύγεις το βράδυ και ό,τι έχεις να κάνεις από αποθεραπεία, από εγγύμναση του σώματος σε ένα ειδικό μέρος που θες να το δυναμώσεις, από προπόνηση, από διατροφή κτλ. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αμείβεται πλουσιοπάροχα, θα πρέπει να έχει πιο ελαφρύ πρόγραμμα μέσα στη μέρα του, δηλαδή να κάνει την προπόνηση και να είναι μετά για καφέ. Το έχει όμως αυτό η εγκατάσταση, δεν το έχει. Ώστε να το... Εκείνες το παρέχει. Εκεί στο εξωτερικό το παρέχει. Εδώ δεν το παρέχει. Έχεις τις υποδομές για να το έχεις αυτό.
Νομίζω ότι με τόσα χρήματα στην. Τουλάχιστον του Ιβάν. Στην ομάδα. Αυτό είναι το. Είναι οργανωτικό το ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κόστος. Θα πρέπει να υπάρξει μια επιστημονική προσέγγιση. Όλο μαζί δεν κάνει 200-300.000. Όλο μαζί. Τη στιγμή που τόσα χρήματα ρέουν και έχεις απαιτήσεις από αυτή την ομάδα να σου ανταποδώσει όλους την προσφορά. Βεβαίως. Και έτσι θα πρέπει να είναι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην παραδειγματιστεί από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Όταν θέλουμε και η ομάδα του ΠΑΟΚ να ανήκει σε ένα από αυτά και να απαιτήσει, αν θέλετε, το επιστημονικό, το προσωπικό του, οι άνθρωποι που εργάζονται γι' αυτόν, πριν από λίγα χρόνια, να το στελεχώσουν και να το οργανώσουν. Πολύ υποβαθμισμένα αυτά όλα που μας λες. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχάσω την ομάδα που είχε κάνει ο Ντούντορ και είχε 38 θλάσεις. Ναι, πάρα 38 θλάσεις, κορίτσι μου. Τι σημαίνει ότι εκεί πέρα κάτι δεν γινόταν καλά? Η αλήθεια είναι ότι τέθηκε ζήτημα σε ένα συνέδριο, θυμάμαι πέρυσι, που μιλούσαμε για τα ομαδικά αθλήματα. Υπήρχαν κάποιες εισηγήσεις σχετικές με την αποκατάσταση, ξεκούραση. Άκουγα από φοιτητές, από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή, την επιστημονική αυτή εκδήλωση, ότι εντάξει, έχουν οικογένειες. Δηλαδή είναι στο γήπεδο, κάθε Σαββατοκύριακο λείπουν. Θεωρώ ότι όταν είσαι ποδοσφαιριστής και μάλιστα τόσο ακριβά αμοιβόμενος για μια δεκαετία, δεκαπενταετία, κάποιοι. Ναι, κάποιοι 8, κάποιοι 5. Αν πάρουμε από τα εφηβικά τους χρόνια, 20ετία ορισμένοι από αυτοί, ναι, από αυτούς. Και σίγουρα είναι ένας τρόπος να βιοποριστείς εσύ, η οικογένειά σου, μην πω και τα παιδιά σου, εξαρτάται από την ομάδα και τα συμβόλαια που υπογράφεις. Για ποιο λόγο δηλαδή ο μισθωτός να τελειώνει 8 και αν χρειάζεται να κάνει και άλλη μια δεύτερη δουλειά, να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Για να είναι εντάξει υποχρεώστη και ο ποδοσφαιριστής, που ούτως ή άλλως απολαμβάνει μια διαφορετική ποιότητα στη ζωή του σχέση με τις απολαβές του, να μην το κάνει αυτό. Και που θα δουλέψει και θα πρέπει τόσα λίγα να χρόνια, ναι, και μετά θα αράξει. Και θα πρέπει να είναι αποδεκτό να πρέπει να είναι το μεσημέρι στο σπίτι του, το απόγευμα στον καφέ του και το βράδυ με την οικογένειά του. Λοιπόν, να πάρουμε μια γραμμούλα για να πάμε για διάλειμμα και συνεχίζουμε, ναι, μετά με το αυτό. Καλησπέρα. Ναι, και η συνέντευξη του Βαρέλα. Ορίστε. Καλησπέρα στο πιο όμορφο, σταμάτα ρε. Το σκύλο Γαβιέ, να ξέρετε. Μας καλησπέρισε και εκείνος, μην τον μαλώνετε. Και εκείνος. Στο πιο όμορφο ντουέτο εκεί το μεσημεριανό του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά. Στο μεγάλο άρχοντα των FM και στην ομορφιά των FM. Λοιπόν, ο Άγγελος ο Πολίτης η Μπέλα. Γεια σου Άγγελε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά φίλε μου. Λοιπόν, είδα και δεν ήθελα να πάρω πιο μπροστά, αλλά λέω άσε την αποστολή, επειδή έλεγε ωραία πράγματα, ήθελα να την ακούσω. Λοιπόν, άκου τώρα. Πήρα όμως, γιατί βλέπω έχει και λίγο και σάτια σήμερα. Πού είναι κάτι Ολυμπιακάρες που είναι και λίγο Αριανοί? Κάτι Αριανοί που είναι και λίγο Ολυμπιακοί, εξαφανισμένοι όλοι σήμερα. Καλά, καλά τα λέτε. Για να δώσω εγώ γραμμές να δω ποιοι έχουν το στένος. Πούντι, Γιώργο, και ο κύριος ο Κυρκώστας έχει κρυφτεί. Όλοι περιμένουν το βράδυ τώρα, κρατάνε πισινή να δουν τι θα γίνει. Και ο Πασχάλης επίσης, πού είναι? Ο Πασχάλης είναι στο νοσοκομείο. Δεν το γνώριζα, περαστικά. Και εγώ δεν το ήξερα. Τον ευχόμαστε. Το πουλάκι μου, περαστικά. Περαστικά στον άνθρωπο τότε. Και έκανε και δηλώσεις μέσα από το νοσοκομείο χθες στην εκπομπή και είπε ότι. Έκανε, πήρε χθες τηλέφωνο εδώ και είπε ότι τώρα λέει. Ναι. Να ψαχτείτε στις λεπτομέρειες, γιατί τα κανόνια πέσανε πέρσι. Εσείς τώρα ψάχνετε να προφυλαχτείτε, μην φάτε ξανά κανονιά, και θα σας την φέρουν λέει από αλλού. Και όσο για τον εαυτό του είπε, κακό σκύλος ψόφο δεν έχει. Ψόφο δεν έχει, ναι. Περαστικά, δηλαδή. Περαστικά. Ο Σερτάκης περιμένει στη γωνία. Αν σκάσει και τρίτο τρομπόνι συνεχόμενο, έτοιμο το βλέπω τον άλλο να. Τον προπονητή τους εκεί. Λες. Θα δούμε. Έδεξε, θα δούμε. Πώς τους βλέπεις σήμερα αυτούς, Άγγελε, με την ΑΕΚ? Εμείς πάντως μας συμφέρει ένα χινάρι να κάνει. Να έχουν και δύο απώλειες, κατάλαβες. Χιάκι. Ναι, ένα χίστη. Ναι, μια χαρά είναι. Να έχουν και δύο απώλειες, κατάλαβες. Λοιπόν, ξέρεις όμως γιατί σε πήρα, ρε Γιώργο, για άλλο σε πήρα. Σε ακούω από νωρίς που μπαίνεις με την εισαγωγή σου και με θύμισε στα παλιά τότε με τα Ιλουμινάτια και με αυτά. Ναι. Θυμήθηκα. Ποιο θυμήθηκα, ρε Γιώργο? Τη φωνή του μέλλοντος θυμήθηκα. Τι θυμάσαι τη φωνή? Δεν υπήρξε κακός εκείνα τα απίστευτα μηνύματά του. Δεν τα έχουμε μαζέψει. Δεν ξέρω στο αρχείο του Λίμπερο άμα βρίσκονται. Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο με τα μηνύματά του. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό το παιδί. Να είναι γερός, να είναι αυτός. Φωνή. Ναι. Φωνή του μέλλοντος, ο ταξιδιώτης του διαστήματος. Δεν υπάρχει. Αλλά ξέρεις, εγώ θέλω μια χάρη τώρα λοιπόν από σένα. Ναι. Από εκείνες τις απίστευτες εκπομπές τότε με τον Κώστα που κάνατε, μου έχει μείνει μία, και αν έχεις όρεξη,
θέλω να, μετά, δεν ξέρω αν θα κάνεις το διάλειμμα μετά και ανάλογα τα κέφια σου. Μία εκπομπή είσαι ένα μεσημέρι και λες εκεί που έχετε πάει κάτω σε μία, σε ένα εστιατόριο έτσι γκλαμουράτο, τι ήταν εκείνο με κρυσταλλίδι σου, να με πιώνεις δέντρα με πατατούδι και που έχεις παραγγείλει τη λακέρδα. Αν έχεις κέφια θέλω να το ξαναπείς αυτό, να τα ακούσει και νεότερο, το θυμήθηκε. Με τη λακέρδα. Το θυμάνε και κλαίω ρε φίλε, κλαίω μιλάτε κάθε φορά. Έκανα μανούρα εκεί στο Γκραν Βρετάνη, είμαστε σε ένα τέτοιο στην Αθήνα. Αν έχεις όρεξη και μπορείς να το πεις ξαναπες το, να πούμε μετά να το ακούσω και πιο φρέσκη που είναι οι ακροατές, να το ξαναθυμηθούμε. Για μένα ήταν η κορυφαία σου στιγμή εκείνη να μου. Εκεί με τον Καρσόβιλη το κοιτάω, με κοιτάει και εδώ. Θέλω να το ακούσω αν μπορείς. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά μου, να είστε καλά. Καθιερόμαστε. Εσάς είστε πραγματικά όαση, ειλικρινά Γιώργο σου μιλάω. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, αλλά είμαι απογοητευμένος από τα ραδιόφωνα της πόλης, δηλαδή κατάσταση έτσι όπως έχει και μάλιστα πήγε να ξεφύγει και λίγο τον τελευταίο καιρό. Ειλικρινά ακούμε λίγο το Σαββατοκύριακο και ερχόμαστε στα ίσια μας, γιατί εντάξει δεν υπάρχουν τώρα κατά ψέματα, δεν ξέρω, είναι, έχει πέσει πολύ ποιότητα. Καλά ρε τώρα, έχω αποστολή δίπλα μου, έχεις ρίγο, τι φοβάσεις. Τι ωραία λόγια, τι ωραία λόγια, λοιπόν, μας φτιάξατε την Κυριακή. Ένα Σαββατοκύριακο ρε φίλε, όλη την εβδομάδα άμα δεις τι ακούμε να πούμε, τέλος πάντων. Θα μαζέψουμε υπογραφές να γίνει καθημερινή. Ξέρω, πάτε κανέναν από εκεί να πούμε να γίνει καθημερινή. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνει. Δεν προκάναμε πέρα. Δεν προλαβαίνουμε. Δυο φορές την εβδομάδα από τρεις ώρες. Να τους λείπουμε κιόλας, έτσι να βγαίνουν να μας αποθεώνουν, να μας αγαπάνε. Άμα κάνεις καθημερινό, δεν κάνεις τρίωρο, θα κάνεις και εγώ, δύο ώρα και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Θα κάνουμε πρόγραμμα από. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, έχουμε χρόνο. Θα κάνουμε ποιο να φάμε. Ποιο να φάμε. Ποιο να φάμε και σε ποια ζώνη. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό μας, την κυρία Έφη, το κομμωτήριο. Ναι, ναι, έπεσε, Αγγελέα. Να είστε καλά, καλή. Όχι, τίποτα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, εξαιρετική. Βγείτε έξω, πάτε μια βόλτα, παιδιά. Όλοι είναι θαυμάσια μέρα σήμερα. Πιείτε τα καφεδάκια σας, πάτε στο γήπεδο. Τσιμπουράκι για γήπεδο είναι, ρε φιλέ. Ναι, ναι, σήμερα είναι πολύ. Και αποκτεί νόημα οι Κυριακές μας. Ναι, έγινε. Καλημέρα. Γεια σου. Κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Ναι, διότι το τσιπουράκι μου θέλω να το πιω με μαλλί φτιαγμένο. Θα το πάει να το φτιάξει. Εννοείται. Ολύμπου 23-231-0-515-017. Το κοψοτέχνημα της γειτονιάς μας, το κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Δε χτενίζουμε και ντάμε. Τέτοια κάνετε και βάλετε φωτιά στο Facebook και το Instagram μου. Με ρωτάνε αν έχω contact με τον Πασχαλάκη. Νομίζουν ότι είναι όλοι οι πρώην πορτιέρο του ΠΑΟΚ. Καμία επαφή δεν έχω, καμία επαφή δεν θέλω να έχω. Τον παρακολουθούμε μέσα στο γήπεδο και κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Ευτυχώς δεν απασχολεί εξωγηπαιδικά, αν απασχολήσει όμως εδώ είμαστε για να το σχολιάσουμε. Τα άκουσε χθες την πλέρωση ο Άρντα. Ναι, τώρα, μα είναι ο Άρντα. Του ρίξατε ψηλή. Όχι ψηλή, χοντρή. Τέτοιο χοντρό δεν έχω ξαναρίξει. Έφτασα σε σημείο να του πω ρε φίλε στην Αίγυπτο, έτσι, εξηγέστε. Δηλαδή αυτά που κάνεις εδώ, αν τα έκανες στην Αίγυπτο, σε αυτές με τις μπουρκες, να δω τι μαγιά έχεις. Ο ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια και οι κοπελιές στη Θεσσαλονίκη είναι σοβαρές, δεν είναι αυτά. Δεν το έχουμε στο μέτωπο κυρίες μου. Ας σοβαρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μυστήριοι. Είμαστε λίγο τρελάκιδες επάνω σε κάποια θέματα της οικογένειας τουλάχιστον. Ήρθε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και θα σεβαστείς και τον προπονητή και τους παίκτες και τον πρόεδρο και τον κόσμο. Και παίρνεις ένα μάτσο να πούμε εκατομμύρια. Παίζεις δεν παίζεις. Παίξε μπάλα ρε κορόιδο και πάρε τα λεφτά τώρα που στα δίνουνε. Κορόιδο Αιγύπτιε! Πότε να τα ξαναπάρεις? Τι αν κάνεις ρε άμα δεν παίξεις μπάλα, μπουγάτσα ρε θα πουλάς. Και με αυτή τη μαλούρα που σαν τον Νικόλα του 70. Και άμα την πουλάς στη Θεσσαλονίκη θα την τρώμε, άμα την πουλάς στη Θεσσαλονίκη ούτε και σε βλέπω. Και λοιπόν, που να πουλήσεις ρε μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη που έχει κάθε γωνία τρία μπουγάτσατζίδι. Και παράδοση. Σε παρακαλώ. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ανοιχτές γραμμές για σας. Δεν βλέπω να αναφερόμαστε στο Βαρέλα και τη συνέντευξή του, διότι ο κόσμος μας καλεί. Οπότε 2-31-0-2-87-8-8-8. Καλησπέρα σας.
Καλημέρα θα λέω πάντα. Καλημέρα θα λέμε κι εμείς. Πασκάλης Ολυμπιακός. Καλώς το να. Δεν μπορούσα να μην πάρω τηλέφωνο, να πω ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και σε αυτούς που, πώς λένε, που ενδιαφέρθηκαν για μένα και είπαν μια καλή κουβέντα. Είσαι καλά. Αυτή τη στιγμή με πάνε από το Αχέπα στον Άγιο Δημήτρη και μετά θα με πάρουν από τον Άγιο Δημήτρη να με ξαναπάνε στο Αχέπα. Λοιπόν, είπα κάτι τον Γιώργο, ότι είμαι σκυλί κόκκινο, όχι μαύρο. Ναι. Σκυλί κόκκινο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και όλα θα πάνε καλά. Όχι, θα την βρω την άκρη, δεν υπάρχει. Απλά με ψιλοπαιδεύει λίγο. Εγώ πάντως συγκινούμε, διότι μέσα σε αυτό το tour μας ακούει. Μας ακούει και συμμετέχει στην εκπομπή. Στο ΕΚΑΒ μέσα είμαι αυτή τη στιγμή. Στο αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ είμαι. Στο αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ. Μα είναι ο πιο φανατικός θαυμαστής μας. Ακροατής μας είναι δυνατόν. Και είναι και Ολυμπιακός. Να τα ακούτε εσείς οι φίλοι υποξίδες. Λοιπόν, Γιώργη, είπα κάτι προχθές, μάλλον εχθές που το ανέφερες. Ναι. Σου είπα ότι με λες την έπαθα πέρσι και φέτος δεν θα την πάθω. Ναι. Και εγώ σου λέω για άλλη μια φορά να το εμπεδώσουν και στο Δωροπόταμο, Κορδελιό, δυτικές συνοικίες εκεί πέρα που έχουν βγάλει μόνο το δημοτικό. Α, πάρ' το πίσω αυτό. Το παίρνω πίσω. Έγινε. Το κάνω και κουλουτούμπα. Έγινε. Λοιπόν, απλά επειδή την έπαθες πέρυσι, ναι, λες, φέτος τι θα με βγάλει. Τι θα με βγάλει. Πύραυλο. Οι βρωμιάριδες τι θα κάνουνε φέτος. Παζούκας τι θα με βγάλει. Και τελικά ρε φίλε. Θα την πάω από σφεντόνα. Μπορεί να σου βάλω ένα ποντικό. Από εκεί που δεν το περιμένεις, μ' ακούς? Ναι. Έλα. Ακούω, Πασχάλη, λέγε. Από εκεί που δεν το περιμένεις, να σου βάλω ένα ποντικό. Ναι. Και να λες, όχι ρε. Από ποντίκι την έβαγα. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, τι γίνεται. Δικαιούται χρόνο, στο εκάβινε δηλαδή. Συγγνώμη λίγο, Ναι. Εκεί τα παιδιά να σε προσέχουν, τα είπες ότι είσαι υπό την προστασία της εκπομπής. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Ακούμε, Πασχαλάκο, σε ακούμε. Έλα, έπεσε το ραδιόφωνο κάτω και δεν άκουγα. Ωραία. Λοιπόν, να τις παίρνουν τις στροφές ήρεμα, να τους πείτε. Κάνει ζημιά και θα λες πάλι την έπαθα. Λοιπόν, αυτά θέλω να τα κρατήσεις καλά στο μυαλό σου. Ναι. Και όταν τελειώσει το δάσημα, στη τηλεόραση που κάνεις, να λες πάλι ρε ο Πασχάλης που τα ξέρει. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστώ σε όλους. Σήμερα θα κερδίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Α. Και θα τα ξαναπούμε, Γιώργη. Έγινε, να είσαι καλά. Περαστικά, γεια σου, πώς κάνω. Πάμε, έχουν γραμμή, άλλοι. 2-31-0-287 και 3-8, ανοίξαμε γραμμές και σας περιμένουμε. Τα γεμάτο. Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Ήταν γεμάτο αυτό, πέσανε, είμαστε άνοιχτοι τώρα. Άκουσα τον Πασχάλη, σου λέει θα βγάλει το μισάωρο με τον Πασχάλη. Τον Κώστα χάσαμε. Δεν πειράζει, θα επανέλθει, ξέρει αυτός. Ξέρει λες, μόλις δει κανένα στραβοπάτημα, τσουπ θα βγει. Πάμε λίγο. 2-3-10-2-87-8-8-8. Πάμε στον Φερνάντο Βαρέλα. Είπαμε ότι μίλησε για όλα. Τόνισε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ότι είναι καλά. Γνωρίζουμε, λέει, ότι η φετινή σεζόν θα ήταν δύσκολη σε σχέση με τους διαδοχικούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην έχεις χρόνο να ξεκουραστείς, αλλά απολαμβάνουμε τους αγώνες. Πάμε στη γραμμή για να μην πέφτουν. Απολαμβάνει τις αγώνες ο Βαρέλα, τον αφήνουμε να τους απολαμβάνει και πάμε στη γραμμή που λέει και ο Σκατζόχυρος. Ορίστε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Να τους. Ορίστε. Να τους. Λοιπόν, Γιώργο, για και αποστολή. Ναι, κύριε Κώστα. Κάθε μέρα περνάω γύρω σε 100 μέτρα είναι ο σύνδεσμος φίλων του ΠΑΟΚ. Χαράλα μου Ζαπουνίδη, έτσι έχει αυτό το όνομα. Νομίζω είναι ένα από τα 7 παιδιά που σκοτώθηκαν. Για ένα από τα 7 παιδιά που χαθήκαν. Που όποτε περνάω σφίγγεται η καρδιά μου. Σήμερα βάλατε αυτό το τραγούδι που το άκουσα για πρώτη φορά και με διέλυσε στην κυριολεξία. Είμαι τόσο συγκινησιακά φορτισμένος που δεν μπορώ να συμμετάσχω. Και ζητώ συγγνώμη. Θα το πω στα ποντιακά. Εχπαράει η καρδία. Γεια σας κύριε. Γεια σου Κωνσάρε. Είδες ρε φίλε. Αυτό που είπα και χθες όταν είχα το φίλο μου, τον αδερφικό μου φίλο, το Θεοφράστου,
το Χάρη. Mm-hmm. Εδώ ήταν στην εκπομπή που έχουν τα παιδιά στα αυτοκίνητα. Κάτσαμε και μισή ώρα, τα πάμε λίγο μαζί. Δηλαδή, στεφάνια στείλανε οι 7 του Ολυμπιακού, ο Σούπερ 3, άλλοι σύνδεσμοι, δυναμικοί σύνδεσμοι, αγριοσύνδεσμοι μπορώ να πω, και στείλανε στεφάνια για το θάνατο των παιδιών. Και λέω, ρε φίλε, γιατί μας ενώνει μόνο η δυστυχία, το τραγικό, και δεν μας ενώνουν και οι χαρές. Δεν είπα να βγω και να πανηγυρίζω, αλλά... Γιατί ο παδισμός τρέφεται από... Όχι από το αρνητικό, αλλά δεν μπορεί να είσαι φίλος, δεν μπορεί να χαρείς. Εντάξει, με... Εννοώ γηπαιδικά, έτσι. Ναι, μόνο. Αλλά την... όχι να σκοτωθώ, αυτό λέω. Εντάξει, εντάξει, γνωρίζετε ότι βγαίνουν άλλα ένστικτα στο γήπεδο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ορισμένα από αυτά τα ένστικτα γίνονται πολύ επικίνδυνα και μπορεί να οδηγήσουν σε εξαιρετικά άσχημες καταστάσεις. Νομίζω ότι ποτέ μα ποτέ, έτσι όπως είναι το ταπεραμέντο και η διασυγκρασία μας. Όχι, δεν είναι, δεν θέλω να αγκαλιαστούμε και να φιληθούμε, ναι, ρε φίλε. Δεν θέλω όμως να πλακωθούμε. Μέχρι ένα σημείο, δηλαδή τώρα τι να πω εγώ, ότι δεν χάρηκα που έχασε ο χθες ο Άρης. Από τη μια μεριά. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην πω ότι αδικήθηκε ο Άρης. Δηλαδή, αν δεν το πω αυτό, είμαι βλάκας. Δεν είμαι αντικειμενικός, όταν είμαι... με ρολεπτό δεν έχει λόγο κανείς να με ακούει. Και κάνω έτσι και τον άλλο να με μισήσει μετά. Έτσι. Άλλο να σου πω, δεν σε γουστάρω, ρε φίλε. Μπα, δεν σε πάω. Αλλά αυτό... σε αδίκησα. Το βλέπω, αδίκησα, το αναγνωρίζω δηλαδή. Ναι. Ήτανε πέναλτι, ρε, δώστο ρε, κομίνη, κοπρίτη. Έβαλες φωτιά ένα ολόκληρο πρωτάθλημα πέρσι, δώσ' του, γιατί δεν το δίνεις το πέναλτι. Πεντακάθαρο. Και έχασε και κάτι ευκαιρίες. Δηλαδή δεν έπρεπε να χάσει ο Άρης εχθές. Αλλά από την άλλη μεριά μην πω κάνω το για να μπορούμε να στεκόμαστε και στην καζούρα αυτή. Ναι, ναι, θα πάμε στη γραμμούλα. Στην καζούρα αυτή την γηπαιδική και να μην έχουμε έτσι μίση και θυμό γιατί χάνονται πρωταθλήματα. Αφήστε τα μίση. Παίξτε την μπάλα, παίξτε δίκαια τη διαιτησία και αφήστε τον κόσμο να χαρεί ή να λυπηθεί με το αποτέλεσμα και μέχρι εκεί. Mm. Πάμε στο φίλο ή τη φίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Έπεσες ρε τέρας. Πρόλαβε, μα πρόλαβε. Μα δύο λεπτά δεν κάθισε ρε μεγάλε. Τώρα θα ξαναπάρει. 2-3-10. 2-87. 8-8-8. Μέχρι να ξαναπάρει ο φίλος που έπεσε. Πάμε στον Φερνάντο Βαρέλα. Τι είπε. Τι είπε για την καλύτερη εικόνα του ΠΑΟΚ στο Μπορίσοφ σε σχέση με την εικόνα του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Είπε. Είναι δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Δύο. Ξέρουμε πως το πρωτάθλημα είναι αλλιώς. Έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός μας γνωρίζει καλύτερα. Είμαστε μια ομάδα που δημιουργείται εδώ και 3 χρόνια σχεδόν. Βεβαίως. Αυτοί όμως άλλαξαν σημαντικά, άλλαξαν πολλούς ποδοσφαιριστές, αγωνίζονταν στην έδρα τους, γνώριζαν πώς να μας πιέσουν, μας έπαιξαν δυνατά, αλλά σε όλα αυτά το πιο σημαντικό είναι να νικάς. Δεν έχει σημασία το πώς παίζεις, αλλά ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια πρέπει να νικάς, να παίρνεις την νίκη. Την Πέμπτη ήταν άλλη διοργάνωση, άλλος αντίπαλος που δεν μας γνωρίζει και τόσο καλά, ειδικά σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Πήγαμε εκεί να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο και να τους δείξουμε ποιοι είμαστε. Ο προπονητής μας είπε να παίξουμε με αυτοπεποίθηση, παίξτε αυτό που γνωρίζετε, αυτό που είναι καλύτερο για σας και αυτό κάναμε παίρνοντας το μάτς. Βέβαια, αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση σε κάθε παιχνίδι, αισθάνομαι, είτε ανήκει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση είτε στην εγχώρια. Ο προπονητής θα πρέπει να αισθάνεται σίγουρος για αυτά που δείχνει στους ποδοσφαιριστές του, για τον τρόπο με τον οποίο στείνει την ομάδα στο γήπεδο, και να του ζητά να παίξουν το ποδόσφαιρο που γνωρίζουν, να το απολαύσουν και να δείχνουν πάντα με αυτοπεποίθηση ποιοι είναι. Δηλαδή, αν βγαίνει στην Ευρώπη και παίζει με αυτοπεποίθηση, δεν μπαίνει στο Καραϊσκάκη. Είχε αυτοπεποίθηση. Μπορεί να μην είχε την κατοχή, μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει κάποιες ευκαιρίες, κάποιες, μην θα ρίξει τίποτα. Γιατί ας μην ξεχνάμε το περσινό μάτς που έχασε ο ΠΑΟΚ 2-1 με τα 2 γκολ του Βαρέλα, 1 στον Ολυμπιακό. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ είχε 5 κλασικά τέτα-τέτ. Μόνο του ρε παιδί μου παίκτη. Να την κάνει μέσα για να μπει. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή δέχτηκα και πολλά μηνύματα από το φίλο, το Σπύρο, τον Πειραιώτη, τέλος πάντων. Μετά το παιχνίδι, ναι, έχουν βρει τώρα τρόπο. Τα στέλνουν σε εμένα, σου λέει, επειδή δεν μπορώ να τα στείλω στο Ζήρο. Όταν τα στείλω στην αποστολή, θα τα πει στην εκπομπή. Να τα πει. Κόρια, ότι ναι, σου λέει, μην τυχόν και με συμπαθεί η αποστολή. Και όταν κατεβεί. Είναι έξυπνο, ξέρει. Ναι, και μπορεί στο πίσω μέρο του μυαλού του. Αλλά... το όχι. Δεν δίνει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Είναι καθαρά. Προς το παρόν. Ναι. Είναι... και εκεί, φίλε, Σπύρο, να το κρατήσει για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε πειράγματα αθλητικά. Σπύρο! Ισοπαίδωσε και τα δύο ημίχρονα. Κάτσε ρε Σπύρο, όντως. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προηγούνταν. Έπρεπε να κρατήσει το αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα με ενόψη του πρωταθλήματος και πιέστηκε περισσότερο. Το πρώτο ημίχρονο όμως
Δεν ήταν, ήτανε, δεν έγινε τόσο, υπήρχαν κάποιες... Και δεν είχε ρε, εκείνη την πίεση ρε Σπυρέτο, μια κεφαλιά από πλάγια ήταν στο δοκάρι δίπλα από σκαλάκι ήρθε πάνω του, ένα δοκάρι από την πάνω μεριά, την πίσω μεριά που εκεί στα τελευταία λεπτά, μια κεφαλιά την έβγαλε ο τερματοφύλακας και ένα σουτ κάτω αριστερά που απέκρουσε πάλι ο Πασχαλάκης. Σιγά τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού, παπά παπά. Θέλεις και να βγείτε με την αποστολία για καφέ στην Γλυφάδα. Βλάχο. Μα μην πας μαζί του για καφέ. Σιγά μην πάω. Πάμε παρακάτω. 2-31. Μας αγαπά πολύ όμως και πάντα στέλνει χαιρετισμούς και σε εσάς. Να είναι καλά ο Σπύρος. Για το ποια είναι η πραγματική εικόνα της ομάδας. Η εικόνα μας είναι να νικάμε. Και αυτό είναι που έχει σημασία για εμάς. Γνωρίζετε και όλος ο κόσμος γνωρίζει πως μας αρέσει να παίζουμε. Το στυλ μας είναι να παίζουμε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντίπαλοι δεν σου επιτρέπουν να παίξεις. Πρέπει να το ξέρουμε και να βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίζουμε. Βεβαίως, γιατί είναι το γήπεδο, ο αγώνας δεν είναι όμορφος μόνο για την επίθεση του, είναι όμορφος για την άμυνά του. Δηλαδή, όταν μια ομάδα παίζει αμυντικά εξαιρετικά απέναντι σε έναν εισάξιο και μέσω λόγω του ότι παίζει στην έδρα και έχει και άλλα προτερήματα τη βαριά φανέλα του Ολυμπιακού, μια σοβαρή και σωστή άμυνα είναι να κάθεσαι και να τη χαζεύεις. Εμένα μου αρέσει και το αμυντικό ποδόσφαιρο και το επιθετικό. Θα πεις το επιθετικό είναι πιο φανταζή. Ωραία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τι προτιμάς άμυνα, επίθεση, ντουρ. Να βλέπω φάσεις, να βλέπω να σηκώνονται τα δίχτυα, να βλέπω αποκρίσεις των τερματοφυλάκων. Να βλέπω κεφαλιές, να βλέπω ψαράκια, να βλέπω ανάποδα ψαλίδια. Αλλά και η άμυνα, άμυνα ρε Αποστολία. Συμφωνώ και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν σου επιτρέπει πάντα ο αγωνιστικός χώρος, ο αντίπαλος, η νοοτροπία του αντιπάλου να παίξει ποδοσφαιρό, πολύ συχνά μπορεί η νοοτροπία να κόψω τις φάσεις, να χαλάσω τη ροή του παιχνιδιού. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Να διαταράξω το ρυθμό. Και αυτό είναι επιστήμη, κυρία μου, δεν είναι λίγο. Και είναι πολύ σημαντικό που βλέπουμε έναν από τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου και εύχομαι πραγματικά και οι υπόλοιποι να έχουν την ίδια λογική. Να λέει ότι ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν με καλό ποδόσφαιρο και νίκες. Είναι πολύ καλό όταν παίζεις καλά και νικάς. Αλλά είναι εξίσου καλό το να μην παίζεις καλά και να κερδίζεις. Να το. Γιατί να... συμφωνεί μαζί μου, ερήφης. Ακόμα και αν δεν μπορείς να αποδώσεις πολύ καλό ποδόσφαιρο, τελικά να παίρνεις το αποτέλεσμα δίκαια, τουλάχιστον μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκλυπαρώ μπροστά σου, κυρία μου, να συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού όμως πούμε ότι Ολύμπου 23 στο πανέμορφο κομμωτήριο της Εύης μας περιμένουν γιατί. Να μας κάνουν το μαλλί. Διότι φυσικά και πρέπει να μας κάνουν το μαλλί. Και θέλουμε να μας κάνουν το μαλλί. Θέλουμε να μας φρεσκάρουν, να μας λούσουν. Δεν υπάρχει πιο ωραία αίσθηση από το να σε λούζει άλλος. Κάνει και μασάζ κεφαλής, παρακαλώ. Μασαζάκι στο κεφαλάκι μας, να μας ηρεμήσει. Γιατί να δεν είμαστε. Καλά στα μυαλά μας. Ολύμπου 23, 2-31-0, 5-15, 0-17. Για τα ραντεβού σας.